Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, καλησπέρα. Σας καλωσορίζουμε από τις εκδόσεις Εργατική Πάλι στην παρουσίαση που θα κάνουμε σήμερα στα πλαίσια του 24ου Αντιρατσιστικού Φεστιβάλ για την έκδοση του πολύ σημαντικού βιβλίου του Γάλλου μαρξιστή ιστορικού Πιέρ Μπρουέ, που έχει θέμα την Γερμανική Επανάσταση του 1917-23. Θα ξεκινήσω εγώ από την πλευρά των εκδόσεων Εργατική Πάλι με μία παρουσίαση. Θα δώσω μετά το λόγο στον σύντροφο τον Χρήστο τον Λάσκο, ο οποίος επίσης θα δώσει τη δική του οπτική για αυτό το βιβλίο και για αυτό το πολύ μεγάλο θέμα. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει μία παρέμβαση από τον σύντροφο τον Πάπη τον Συριόπουλο, συναγωνιστή και σύντροφο από τον ΝΑΡ. Και μετά, ανάλογα με το χρόνο, θα μπορέσουμε να δούμε ερωτήσεις, σχόλια, παρεμβάσεις. Λοιπόν, ξεκινώντας να πούμε ότι αυτή η βιβλιοπαρουσίαση γίνεται με αφορμή τα 100 χρόνια από την ήττα, δυστυχώς, της Γερμανικής Επανάστασης τον Οκτώβριο του 1923. Η Γερμανική Επανάσταση του 1917-23 είναι ένα ιστορικό γεγονός που σε σύγκριση με άλλα θα λέγαμε ότι λίγα πράγματα είναι γνωστά, έχουν διαβαστεί και μελετηθεί, ακόμα και από τους αριστερούς αγωνιστές και από τους μαξιστές. Κι όμως είναι ένα γεγονός κεφαλαιόδου σημασίας. Είναι ένα από εκείνα τα σταυροδρόμια όπου καθορίστηκε η πορεία της Παγκόσμιας Επανάστασης και άλλαξε ορούς της ιστορίας. Αρκεί να θυμίσουμε ότι για τον Λένιν και τους συντρόφους του η πάλι στη Γερμανία ήταν η αποφασιστική πάλι η οποία θα συμπλήρωνε τη Ρώσικη Επανάσταση και που η νίκη της στη Γερμανία θα άνοιγε το δρόμο για τη διεθνή επικράτηση του σοσιαλισμού. Αντίθετα, η ήττα τον Οκτώβριο του 1923 σφράγισε την απομόνωση της Ρώσικης Επανάστασης και με αυτή την έννοια αποτέλεσε έναν πολύ μεγάλο σταθμό στο άνοιγμα του δρόμου για την επικράτηση του σταλινισμού και δυστυχώς αργότερα στην ίδια τη Γερμανία για την επικράτηση του φασισμού. Στο βιβλίο του Μπρουέ έχει κανείς την ευκαιρία να δει συμπυκνωμένα τα πάρα πολύ μεγάλα θέματα στρατηγικής και τακτικής που απασχόλησαν τους επαναστάτες εκείνης της εποχής και που σε πολύ μεγάλο βαθμό είναι χρήσιμα επίκαιρα και στις μέρες μας, γιατί όπως γράφει και ο ίδιος ο συγγραφέας, μια επανάσταση δεν είναι μόνο τα οδοφράγματα ή οδομαχίες, αλλά είναι πρώτα απ' όλα ένας αγώνας στο εσωτερικό της εργατικής τάξης, δηλαδή για το ποια ιδεολογία, ποια πολιτική θα επικρατήσει. Πράγματι, διατρέχοντας τις σελίδες του βιβλίου του Μπρουέ, βλέπει κανείς να διαγράφεται σελίδα τη σελίδα το κύριο διακύβευμα αυτής της μεγάλης προσπάθειας των εργατικών μαζών στην Γερμανία, διακύβευμα που δεν ήταν άλλο από την οικοδόμηση ενός επαναστατικού κόμματος, ένας δρόμος που, όπως αποδείχθηκε και τότε, αλλά γνωρίζουμε και από άλλα παραδείγματα, δεν είναι ούτε ευθύγραμμος, ούτε απλός, ούτε εύκολος στη σύλληψή του. Στις σελίδες του βιβλίου του Μπρουέ, και θα πούμε και ορισμένα πράγματα στη συζήτησή μας, έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε ακριβώς τις δυσκολίες για μια τέτοια προσπάθεια, για ένα τέτοιο υπογέννηση και υποδιαμόρφωση επαναστατικό κόμμα, πρώτον να συνδεθεί με τις εργατικές μάζες και να κατακτήσει την εμπιστοσύνη τους και την ηγεσία τους, δεύτερον, να μπορέσει να χαράξει ένα δρόμο προς μία νικηφόρα κατάληξη μίας επαναστατικής κατάστασης, αποφεύγοντας λάθη τόσο υπερεπαναστατικά και υπεραριστερά, θα λέγαμε από τη μια μεριά, όσο και συμβιβαστικά και δεξιά από την άλλη. Ο Μπρουέ, σαν μαρξιστής που ήταν, ξεκινάει το βιβλίο του καθορίζοντας, όπως λέει ο ίδιος, το πεδίο της μάχης, δηλαδή ποια ήταν αυτή η χώρα, η Γερμανία των αρχών του 20ου αιώνα, παρότι δεν είχε μία αποικιακή αυτοκρατορία όπως για παράδειγμα γνωρίζουμε για την Αγγλία και παρότι η καπιταλιστική της ανάπτυξη είχε σχετικά καθυστερήσει, εντούτοις από το τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα αναδείχθηκε με εξαιρετική ορμή
σαν μια ανεπτυγμένη ισχυρή καπιταλιστική χώρα και μάλιστα ξεπέρασε η Γερμανία την Αγγλία στη βιομηχανία όπου παγκόσμια ερχόταν δεύτερη μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είχε την ιδιομορφία μιας σαν ολοκλήρωτης αστικής επανάστασης, είχε καθυστερήσει η ενοποίησή της καθώς για δεκαετίες ήταν διαιρεμένη και αιώνες σε κρατήδια. Είχε μια αστική τάξη η οποία ήταν δειλή γιατί είχε την εμπειρία του 1848 της επανάστασης όπου για πρώτη φορά παρά την ανοριμότητά του το εργατικό κίνημα εμφανίζεται δυναμικά στο προσκήνιο σαν ένας ανεξάρτητος παράγοντας και επομένως αυτή η αστική τάξη της Γερμανίας αναζήτησε το καταφύγιό της στο προσεκό κράτος το οποίο ήταν ιδιαίτερα γραφειοκρατικό και στρατοκρατικό. Το αποτέλεσμα ήταν αυτή η Γερμανία των αρχών του 20ου αιώνα να έχει μια πολιτική δομή ιδιαίτερα αναχρονιστική που συγκρουόταν με την κοινωνική εξέλιξη της χώρας. Αρκεί να σκεφτεί κανείς για αυτή την κοινωνική εξέλιξη ότι ήδη μιλάμε για ένα πληθυσμό της τάξης των 70 εκατομμυρίων ανθρώπων, από τους οποίους τα 2/3 ζούσαν σε μεγάλες ή πολύ μεγάλες πόλεις και ήταν στη συντριπτική τους πλειοψηφία μισθωτοί εργαζόμενοι, ενώ υπήρχε και ένα σημαντικό στρώμα φτωχών και προλετάριων αγροτών. Όπως λέει ο Προύε, αυτή η αντίφαση, δηλαδή από τη μια μεριά αυτής της κοινωνικής δομής και του πολιτικού αναχρονισμού από την άλλη, είναι από αυτές τις αντιφάσεις που επιβάλλουν τις επαναστάσεις. Πράγματι, η ανάπτυξη του γερμανικού καπιταλισμού ωφελούσε μόνο πάρα πολύ λίγους και ερχόταν σε μια εποχή όπου ήδη έπρεπε να παλέψει με άλλες δυνάμεις για το ζήτημα της παγκόσμιας ξαναμοιρασιάς του κόσμου, δηλαδή για να κατακτήσει τις δικές του αποικίες. Επομένως, με αυτή την έννοια, όπως ήδη ο Έγγελς προς τα τέλη της ζωής του το είχε διαγράψει, το δίλημα που έμπαινε είναι ότι ή από τη μια μεριά η εξέλιξη θα προχωρούσε προς τον ταξικό εμφύλιο πόλεμο και την κοινωνική επανάσταση ή από την άλλη θα είχαμε μια επικράτηση του μιλιταρισμού, του εθνικισμού και του υπεριαλιστικού πολέμου. Αυτό άλλωστε είχε αποτυπωθεί από την πλευρά και του σοσιαλιστικού κινήματος στην απόφαση του 1912 της σοσιαλδημοκρατίας, της σοσιαλιστικής διεθνούς ενάντια στον πόλεμο. Μιλώντας τώρα στη συνέχεια για τον κύριο πολιτικό σχηματισμό εκείνης της περίοδου, τη σοσιαλδημοκρατία, πρέπει να προσπαθήσουμε λίγο να αντιληφθούμε το μέγεθος αυτού του πράγματος και τη βαρύτητά του. Είχε πάνω από 1 εκατομμύριο μέλη το 1914, έλεγχε συνδικάτα με πάνω από 2 εκατομμύρια μέλη και έπαιρνε 4,5 εκατομμύρια ψήφους σε ένα εκλογικό σύστημα το οποίο χαρακτηριζόταν από πάρα πολλούς αντιδημοκρατικούς αποκλεισμούς και προνόμια υπέρ των κυρίαρχων τάξεων. Όχι όμως μόνο αυτό, η σοσιαλδημοκρατία έλεγχε ένα πλατή δίκτυο κοινωνικών οργανώσεων κάθε μορφής, από ενώσεις γυναικών μέχρι αθλητικές και πολιτιστικές ενώσεις, οι οποίες ενσωμάτωναν μέσα, με έναν συλλογικό τρόπο μέσα στη δημόσια ζωή τους Γερμανούς εργάτες, οι οποίοι έτσι είχαν αποκτήσει την εμπειρία, τη συνήθεια, αν θέλετε, λέει ο Προύε, της οργάνωσης, της διεκδίκησης και μέσα από αυτό το συλλογικό τρόπο ζωής αναδύονταν σαν ένα υποκείμενο με αξιοπρέπεια μέσα σε μια γερμανική κοινωνία η οποία κατά τα άλλα ξαναλέω ήταν εξαιρετικά οπισθοδρομική και συντηρητική. Με αυτή την έννοια αυτή η σοσιαλδημοκρατία ήταν για τον εργατικό κόσμο εκείνης εποχής ένα πραγματικό σύμπαν και γι' αυτό ήταν και τόσο πολλές οι συζητήσεις από τους μεγάλους επαναστάτες μαρξιστές εκείνης της εποχής. Ποιος είναι ο χαρακτήρας αυτής της σοσιαλδημοκρατίας. Είναι γνωστό ότι ο Λένιν για πολλά χρόνια μέχρι το 1914 τη θεωρούσε λίγο πολύ σαν ένα πρότυπο που έπρεπε να ακολουθηθεί. Είναι γνωστό επίσης ότι μάλλον ο Τρότσκι ήταν ο πιο διορατικός στο να δει ο συντηρητισμός που σιγά σιγά αναπτυσσόταν στη γερμανική σοσιαλδημοκρατία που θα οδηγούσε και θα πούμε και λίγο παρακάτω για τις απόψεις της Ρόζα Λούξεμπουργκ. Από τα τέλη του 19ου αιώνα αρχίζει να φαίνεται αυτός ο συντηρητικός και γραφειοκρατικός δρόμος που παίρνει η γερμανική σοσιαλδημοκρατία. Το 1891 γίνεται η πρώτη πράξη η οποία δείχνει ότι εξωφελίζουμε πια την προοπτική της κοινωνικής επανάστασης, δηλαδή ο διαχωρισμός του προγράμματος στο λεγόμενο minimum και maximum. Ενώ από το 1898 με τον περίφημο ρεβιζιονισμό αναθεωρητισμού του Περνστάιν αρχίζει πια μία συστηματική επίθεση στις βάσεις του μαρξισμού. Αυτή η πορεία θα χτυπηθεί
από τη Ρώσικη Επανάσταση του 1905 που θα δώσει ένα ρεύμα ριζοσπαστικής πνοής μέσα στις μάζες των Γερμανών εργατών. Ωστόσο, από την πλευρά του μηχανισμού και της γραφειοκρατίας της σοσιαλδημοκρατίας, καθόλου δεν θα ακολουθήσουν αυτό το ριζοσπαστισμό. Ίσα-ίσα θα συσπηρωθούν ακόμα πιο πολύ στην υπεράσπιση των δικών τους ιδιαίτερων προνομίων, χαρέσοντας δηλαδή για την σοσιαλδημοκρατία μία προοπτική καθαρά εκλογικών μαχών σε μία προοπτική όχι κοινωνικών εντάσεων και ταξικών αγώνων, αλλά σε μία κοινωνική ηρεμία. Για να το πετύχουν αυτό πρέπει να σημειώσουμε ότι τους ήταν απαραίτητο να πετύχουν και μία εξαιρετικά μικρή εκπροσώπηση των βιομηχανικών εργατών μέσα στα κομματικά όργανα και ο Μπρουέ δίνει στο βιβλίο του έτσι ορισμένα χαρακτηριστικά στοιχεία και αριθμητικά για το πώς έγινε αυτό. Τέλος, πρέπει να γνωρίζουμε ότι αυτή η πορεία δεν σταμάτησε απλά σε ένα συντηρητισμό, έχοντας τη λογική ότι η ευμάρεια των δικών μας εργατών, δηλαδή κάποιες παραπάνω κατακτήσεις, εξαρτώνται από τα υπερκέρδη των δικών μας εισαγωγικά καπιταλιστών, έπαιρνε μοιραία το δρόμο να συνταχθεί και να υποστηρίξει το γερμανικό υπεριαλισμό. Δηλαδή εδώ βλέπουμε πόσο συντηρητισμός αυτής της σοσιαλδημοκρατίας έγινε και ένας λυσασμένος εθνικισμός και υπεριαλισμός όταν πια ξέσπαγε ο πόλεμος. Μέσα σε αυτή τη σοσιαλδημοκρατία υπήρχαν βέβαια ριζοσπαστικά αριστερά στοιχεία. Ωστόσο και αυτό είναι ένα σημείο κλειδί το οποίο αναδεικνύει ο Μπρουέ για την κατανόηση των μετέπειτα εξελίξεων. Το κύριο χαρακτηριστικό τους, θα έλεγε κανείς, είναι ότι ποτέ αυτά τα στοιχεία δεν έκαναν μία προσπάθεια να συστηματοποιήσουν την οργάνωσή τους είτε ξέχωρα από τη σοσιαλδημοκρατία είτε στο εσωτερικό της σαν μία φράξια ή σαν μία τάση. Ήταν κάτι δηλαδή τελείως διαφορετικό από αυτό που έκαναν οι Μπολσεβίκοι στη Ρωσία. Ένας βασικός λόγος γι' αυτό ήταν μία άποψη την οποία συμμεριζόταν και η Ρόζα Λουξεμπούργκ και αποδείχτηκε λανθασμένη. Η πεποίθηση δηλαδή ότι το κίνημα της εργατικής τάξης ταυτίζεται με το ίδιο το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα, επομένως βγαίνοντας έξω από το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα, περίπου κανείς θεωρούταν ότι έβγαινε έξω από το ίδιο το εργατικό κίνημα. Αυτό ήταν φυσικά μία λάθος άποψη, αλλά είχε επικρατήσει και αυτό εξηγεί το γεγονός ότι λαμπρές προσωπικότητες όπως ο Καρλ Λίπνεχτ, η Ρόζα Λουξεμπούργκ και άλλοι, δεν μπορέσανε να έχουν μία σταθερή επιρροή και ένα ακροατήριο στην σοσιαλδημοκρατία στο εσωτερικό της. Να φανταστεί κανείς ότι η ίδια η Ρόζα Λουξεμπούργκ, που ήταν τόσο κορυφαία θεωρητικός και μέλος του Διεθνούς Σοσιαλιστικού Γραφείου, μας λέει ο Μπρουέ ότι δεν είχε ποτέ στον κομματικό τύπο της σοσιαλδημοκρατίας ένα σταθερό βήμα για να εκφράζει τις απόψεις της. Με τον πόλεμο, όλο αυτό το οικοδόμημα, το οποίο φαινόταν συμπαγές και αρμονικό, μπαίνει σε μία κρίση. Με την κήρυξη του πολέμου, οι αρχές στη Γερμανία κηρύσσουν κατάσταση έκτακτης ανάγκης και αποκτούν δικτατορικές εξουσίες. Πλανάται πάνω από αυτή τη σοσιαλδημοκρατία το φόβητρο ότι τα συνδικάτα θα απαγορευτούν, θα περάσουμε στην παρανομία, στην καταστολή. Με λίγα λόγια, θα χαθούν όλες αυτές οι κατακτήσεις τις οποίες είχαν οικοδομηθεί σε μια προηγούμενη ομαλή και ειρηνική περίοδο ανάπτυξης του καπιταλισμού. Κανείς μέσα σε αυτή την ηγεσία ή πάρα πολύ λίγοι δεν είχε την προοπτική ή δεν είχε μάθει να αγωνίζεται μέσα σε συνθήκες ενάντια στο ρεύμα, δηλαδή σε συνθήκες καταστολής, παρανομίας κτλ. Και ειδικά η πιο δεξιά πτέρυγα ξεκαθάρισε από την αρχή ότι θα ψηφίσει υπέρ του πολέμου, δηλαδή υπέρ των πολεμικών πιστώσεων, υπέρ των προσαρτήσεων κτλ. Και μάλιστα έκανε ξεκάθαρο στα κομματικά όργανα ότι στο συγκεκριμένο θέμα δεν δεχότανε και κομματική πειθαρχία. Δηλαδή, με απλά λόγια, αν η πλειοψηφία ήταν υπέρ της άποψής της, θα την ακολουθούσε. Αν η πλειοψηφία ήταν υπέρ της αντίθετης άποψης, θα έκανε το δικό της. Έτσι. Δυστυχώς, αυτή η αποφασιστικότητα στους δεξιούς δεν υπήρχε το ανάλογό της στους αριστερούς. Δηλαδή, οι αριστεροί στην αρχή ήταν διασκορπισμένοι, μουδιασμένοι και ακόμα πέφτανε στην παγίδα μίας ενότητας, δηλαδή να μην παραβιάσουμε την κοινή γραμμή. Είναι χαρακτηριστικό δηλαδή ότι μία προσωπικότητα του διαμετρήματος του Λίπνεχτ στην πρώτη ψηφοφορία ακολούθησε και αυτός και ψήφισε δηλαδή για τις πολεμικές πιστώσεις. Αργότερα θα γίνει ο διαχωρισμός του, όταν πια ήταν σαφές ότι δεν έχει τέλος αυτός ο κατήφορος.
και ότι έπρεπε να αρχίσει από κάπου μια ανασύνταξη των αριστερών στοιχείων, όπως και ξεκίνησε όταν σε μια επόμενη ψηφοφορία ο Λίμπνιχτ διαχωρίστηκε. Σταδιακά, για να συνοψίζω και να δώσω σιγά σιγά και το λόγο στον σύντροφο τον Χρήστο, σταδιακά με την πορεία του πολέμου η κατάσταση θα αρχίσει να σκληραίνει πολύ στο εσωτερικό της Γερμανίας. Ο Λίμπνιχτ κυκλοφορεί το φυλάδιό του με την περίφημη φράση «Ο εχθρός είναι στην ίδια μας τη χώρα» και γίνεται θύμα καταστολής. Το ίδιο και η Ρόζα Λούξεμπουργκ, η οποία φυλακίζεται. Εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι η σοσιαλδημοκρατική ηγεσία και οι συνδικαλιστικοί της ηγέτες είχαν αναλάβει οι ίδιοι την εσωτερική αστυνόμευση μέσα στο κίνημα. Δηλαδή αυτοί δίνανε, να το πούμε έτσι σε εισαγωγικά, τα στοιχεία που δεν συντάσσονταν με τη γραμμή στις αρχές για να ακολουθήσουν μετά διώξεις ή τα πετούσαν εκτός του κόμματος, ας πούμε, κτλ. Έτσι. Και ταυτόχρονα αρχίζει να σκληραίνει η κατάσταση για την εργατική τάξη, δηλαδή αρχίζουν οι νεκροί, οι τραυματίες από τον πόλεμο, η πείνα, οι χειμώνες, το κρύο, οι κακουχίες κτλ. Εν ολίγης, έμπαινε πια το θέμα μέχρι πού θα μπορούσαν οι αριστεροί να ακολουθήσουν την πορεία, να μένουν μέσα στο ίδιο κόμμα. Είναι χαρακτηριστικό ότι αρχίζουν να ανεβαίνουν φωνές ότι πρέπει να φύγουμε από τη σοσιαλδημοκρατία. Καθυστερούν έτσι σε κάποιο βαθμό και πάλι εξαιτίας των απόψεων της Λούξεμπουργκ, που θεωρούσε ότι η πορεία του πολέμου θα φέρει μια αφύπνιση έτσι της συνείδησης των μαζών περίπου με έναν νομοτελειακό τρόπο. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα το φαινομενικά οξύμορο, η διάσπαση τελικά να γίνει, αλλά χωρίς να το επιδιώξουν οι αριστεροί, καταρχάς να γίνει με την πρωτοβουλία των δεξιών. Δηλαδή η δεξιά ηγεσία της σοσιαλδημοκρατίας, όταν είδε ότι πρέπει με κάθε τρόπο να αποκτήσει τον πλήρη έλεγχο στο κόμμα, πήρε την πρωτοβουλία για μία διάσπαση. Δηλαδή άρχισε να εκαθαρίζει το κόμμα, χωρίς να διστάσει να το χωρίσει στα δύο. Και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα η διάσπαση τελικά να γίνει ανάμεσα στους δεξιούς ρεφορμιστές και στους σε εισαγωγικά αριστερούς ρεφορμιστές, όπως προέκυψε τελικά το λεγόμενο ανεξάρτητο σοσιαλδημοκρατικό κόμμα Γερμανίας, η λεγόμενη ανεξάρτητη του Ασουκουγού, το Μάρτιο του 1917. Δεν ήταν μια διάσπαση προετοιμασμένη. Οι ηγέτες που ακολούθησαν εκεί και τα αγωνιστικά στελέχη δεν είχαν μια δική τους ανεξάρτητη προοπτική στην αρχή. Είναι χαρακτηριστικό ότι προδότες ουσιαστικά του σοσιαλισμού, όπως ο Κάουτσκι και ο Μπερνστάιν, βρέθηκαν στην ηγεσία αυτού του κόμματος, έχοντας, όπως αποδείχθηκε στην πορεία, σαν μόνη έννοια να αποτρέψουν μια περαιτέρω ριζοσπαστικοποίηση των εργατικών μαζών προς τον πολσεβικισμό, προς τις ταξικές θέσεις και την προλεταριακή επανάσταση, και βέβαια έχοντας κατά νου, όπως θα γίνει και αργότερα, ότι μετά το τέλος του πολέμου να επανενωθούν με την υπόλοιπη δεξιά σοσιαλδημοκρατία. Μέσα σε αυτό το ανεξάρτητο κόμμα συμμετείχαν αρχικά και οι σπαρτακιστές, με τη Λούξεμπουργκ, τον Λίμπνιχτ και τα λοιπά. Δεν ήταν πολύ ξεκάθαρο πώς θα αντιμετωπίζανε την πορεία των πραγμάτων, δηλαδή ταλαντεύτηκαν αρκετά σε διάφορες φάσεις, και είναι χαρακτηριστικό ότι και πάλι μέσα στους ανεξάρτητους, παρά την εμπειρία, ας πούμε, της διάσπασης της σοσιαλδημοκρατίας, δεν είχαν φροντίσει να αναπτύξουν με ένα συστηματικό τρόπο μια δική τους οργάνωση. Για να ολοκληρώνω σιγά σιγά, κάπου εκεί από το 1917 βρίσκει τη γερμανική εργατική τάξη και τους γερμανούς επαναστάτες η επαναστατική άνοδος που ξεκινάει. Η Φεβρουαριανή Επανάσταση στη Ρωσία είχε μια τεράστια επίδραση στη Γερμανία. Έδειξε δηλαδή το παράδειγμα ότι ο πόλεμος μπορεί να τερματιστεί με τη δράση της εργατικής τάξης, με απεργίες και με μια επαναστατική κινητοποίηση. Μετά από έναν τρομερό χειμώνα τον Απρίλιο, που κυριολεκτικά δοκίμασε, ας πούμε, τις εργατικές μάζες στη Γερμανία, ξεσπάνει οι πρώτες απεργίες. Είναι χαρακτηριστικό ότι έγραφε η εφημερίδα Forwards, μπρος σημαίνει στα γερμανικά, των σοσιαλδημοκρατών, ότι μην κάνουμε απεργίες γιατί απομακρύνουν την ειρήνη, γιατί υποσκάπτουν την πολεμική ικανότητα του στρατού στο μέτωπο. Και λίγο αργότερα, αν θυμάμαι καλά, κάπου κατά τον Σεπτέμβριο, ξεσπάει ένα κίνημα των αυτών στα πλοία, το οποίο βέβαια ιτήθηκε και κατασταλθήκε. Είναι μια ηρωική στιγμή, οι προτεργάτες του φεκίστηκαν από τις αρχές.
Είναι χαρακτηριστικό της ήχησης που υπήρχε μέσα, ότι η ηγεσία του ανεξάρτητου κόμματος, αντί να τους δώσει ορισμένες οδηγίες πώς να οργανωθούν και πώς να συνδεθούν με άλλα κέντρα για να πλατείνει αυτή η βάση, τους έδωσε, ξαναλέω, σε συνθήκες παρανομίας και καταστολής κομματικά έντυπα μέλους, δηλαδή, για να συμπληρώσουν και να μπουν στο αρχείο της τοπικής οργάνωσης, για να καταλάβει κανείς δηλαδή λίγο την απόσταση που υπήρχε ανάμεσα στις οργανώσεις της εργατικής τάξης απέναντι σε μια επανάσταση που προχωρούσε πολύ πιο γρήγορα. Ο Λένιν χαιρέτησε αυτό το γεγονός σαν ένα βήμα ανάπτυξης της παγκόσμιας επανάστασης. Όταν έγινε η Οκτωβριανή Επανάσταση, φάνηκε ο διχασμός εσωτερικά στους ανεξάρτητους. Ο Κάουτσκι και ο Μπερνστάιν την πολέμησαν ως μια δικτατορία. Δηλαδή, σήκωσαν το λάβαρο ότι στη Γερμανία θέλουμε μια δημοκρατία, δεν θέλουμε μια δικτατορία. Έτσι, για να υπερασπιστούν αυτό. Τον Ιανουάριο του 18 ξεσπάνε απεργίες στο Βερολίνο και όλα δείχνουν ότι σιγά σιγά πλησιάζει μια έκρηξη. Πράγματι αυτή η έκρηξη έρχεται τον Νοέμβριο του 18, μετά από ένα πύκνωμα των σημαδιών ριζοσπαστικοποίησης σε όλη τη χώρα. Θα έλεγε κανείς ότι δυστυχώς αυτοί που είχαν καλύτερα καταλάβει τη θύελα που ερχόταν ήταν οι σοσιαλδημοκράτες από τη δική τους τη δεξιά άποψη. Δηλαδή, για να καταλάβετε, αυτοί πίεζαν να απελευθερωθούν οι πολιτικοί κρατούμενοι, ώστε να μην είναι ο Λίμπενεχτ, η Λούξεμπουργκ και τα λοιπά, να μην έχουν το φωτοστέφανο του ήρωα και να επέλθει μία από τα πάνω εκδημοκρατικοποίηση του καθεστώτος, να φύγει και ο αυτοκράτορας και να ανακηρυχτεί η δημοκρατία. Γι' αυτό άλλωστε μπήκανε και στην κυβέρνηση, προκειμένου ακριβώς να αποτελέσουν το ρόλο μίας τάπας, μίας κίνησης των μαζών προς τα αριστερά. Με αυτόν τον τρόπο ξέσπασε η επανάσταση του Νοέμβρη του 2018. Ήταν ένα μεγάλο κύμα, παρότι αργότερα από τον σταλινισμό συκοφαντήθηκε ότι ήταν ένα κύμα με αστικοδημοκρατικούς στόχους, δεν ήταν έτσι. Δηλαδή, είχε σαφώς μια τάση προς την κοινωνική επανάσταση, προς τη σοσιαλιστική επανάσταση. Αυτό δημιουργήθηκαν Σοβιέτ συμβούλια κατά την εμπειρία και της Ρωσίας, έτσι. Αυτό που ήταν, και θα κλείσω κάπου εδώ, το ιδιαίτερο στοιχείο σε αυτά τα Σοβιέτ ήταν ότι σε κανένα σημείο δεν μπόρεσαν να ξεκαθαρίσουν τα καθήκοντά τους ότι σε εμάς εδώ στα συμβούλια των εργατών και στρατιωτών πρέπει να έρθει η εξουσία. Αυτό δηλαδή που μπόρεσε να γίνει στη Ρωσία, επειδή σιγά σιγά η δράση των Μπολσεβίκων εξηγούσε και εξέφραζε τους πόθους των μαζών σε αυτή την κατεύθυνση. Στη Γερμανία αυτό δεν μπόρεσε να γίνει. Τα συμβούλια πλοκαρίστηκαν εν τη γενέση τους. Είναι χαρακτηριστικό της πολιτικής σύγχυσης που δεν μπόρεσε να ξεπεραστεί ότι στο κεντρικό συμβούλιο του Βερολίνου οι σοσιαλδημοκράτες, αυτοί οι οποίοι είχαν πολεμήσει την επανάσταση, πήρανε από την αρχή την πλειοψηφία, χρησιμοποιώντας και διάφορα αντιδημοκρατικά κόλπα. Να φανταστείτε, σε αυτά τα συμβούλια δεν μπόρεσε να μιλήσει ένας άνθρωπος όπως η Ρόζα Λούξεμπουργκ, που της απαγορεύσανε να μιλήσει, δηλαδή, στο όνομα ότι θέλουμε να ακούγονται μόνο οι φωνές ενότητας και όχι αυτοί που έχουν διασπάσει το κίνημα. Έτσι, και δυστυχώς σιγά σιγά αυτά τα συμβούλια μπόρεσαν να σβήσουν, έτσι, μη βρίσκοντας ένα δρόμο ανάλογο με τη Ρωσία στο να πάρουν την εξουσία. Φυσικά αυτό δεν είχε λύσει το πρόβλημα μιας σταθεροποίησης, αυτό απαιτούσε ακόμα την τελική καταστολή και αθοπλισμό των εργατικών μαζών, γιατί μιλάμε για εκατομμύρια κόσμου και εργάτες και στρατιώτες που ήταν και ένοπλοι και ζητούσαν μια λύση στα προβλήματά τους. Το απεχθές έργο της αιματηρής πια καταστολής, όχι του μπλοκαρίσματος με την πονηριά, θα αναλάβει η κυβέρνηση των Έμπερτ και Νόσκε, δεξίοι σοσιαλδημοκράτες. Ο Έμπερτ είχε γίνει καγκελάριος, ανέλαβε δηλαδή πρόθυμα να μπει αρχηγός του κράτους ακριβώς για να δώσει ένα δημοκρατικό προσωπείο σε αυτό, και ο Νόσκε ήταν ο Χασάπης που ανέλαβε να φτιάξει και τον στρατό με το οποίο θα χτυπιόντουσαν οι εργάτες. Αυτός λοιπόν έφτιαξε τα Freikorps, τα μετέπειτα θα τα συναντήσει κανείς στη γερμανική ιστορία και σαν προπομπούς των ναζιστικών ταγμάτων. Τον Ιανουάριο του 1919, προσπαθώντας να απαντήσουν στις προκλήσεις αυτής της κυβέρνησης, οι εργαζόμενοι, οι εργατικές μάζες ξεσπάνε σε ένα νέο κίνημα, το οποίο είναι πολύ μαζικό και έχει τη δυνατότητα να διεκδικήσει την εξουσία. Δυστυχώς δεν υπάρχει αρκετή προπαρασκευή για αυτό το πράγμα.
Το Κομμουνιστικό Κόμμα Γερμανίας έχει μόλις ιδρυθεί σαν συνέχεια του Σπάρτακου τον Ιανουάριο του 19, δηλαδή σχεδόν φτιάχνεται με το ξέσπασμα αυτών των γεγονότων. Και ακόμα πιο προβληματικό είναι το γεγονός ότι από την αρχή του ταλανιζόταν από μία φορά από αριστερίστικες και μία φορά από δεξιές τάσεις. Θα είναι πάρα πολύ δύσκολο σε αυτές τις συνθήκες να βρεθεί ένας δρόμος και αυτό θα επιτρέψει στην κυβέρνηση να ολοκληρώσει και την καταστολή, στην οποία βέβαια δολοφονήθηκαν και η Ρόζα Λούξεμπουργκ και ο Κάρλ Λίμπερ. Για να κλείσω εδώ, όλα αυτά θα τα βρει κανείς στο βιβλίο του Μπρουέ, κυρίως στον πρώτο τόμο, αλλά προδιαγράφουν και πολλά από τα πολιτικά ερωτήματα στα οποία ανοίγουν μετά και για τα οποία θα δώσω λίγο το λόγο και στον σύντροφο τον Χρήστο τον Κάσκο. Να ξεκινήσω λέγοντας κάτι που δεν είναι συμβατικό όμως, ότι είναι πολύ τιμητικό το ότι βρίσκομαι σε αυτό το τραπέζι, γιατί το βιβλίο του Μπρουέρ είναι ένα μοναδικό βιβλίο, είναι ένα καταπληκτικό βιβλίο. Όπως είπε προηγουμένως ο Σταύρος, για τη Γερμανική Επανάσταση λίγα πράγματα έχουν γραφτεί, τόσο από αριστερούς, ας το πω έτσι, όσο και από ακαδημαϊκούς. Δεν έχουμε δηλαδή μια διερεύνηση η οποία είναι άξια λόγου. Θα αναφέρω 2-3 βιβλία που υπάρχουν, κάποια και στα ελληνικά, και αξίζει τον κόπο αν κάποιος θέλει να μπει στην ιστορία βαθιά και να καταλάβει και τις εκδοχές που υπάρχουν, να προστρέξει. Το πρώτο βιβλίο που εκδόθηκε στα ελληνικά, σχετικά μονογραφία η οποία είναι ολοκληρωμένη, θέλω να πω, είναι του Chris Herman το βιβλίο για τη Γερμανική Επανάσταση. Καλή δουλειά, πολύ πιο συνοπτική από αυτό όμως, δηλαδή με πολύ λιγότερες λεπτομέρειες πάνω στα ουσιώδη ζητήματα και με μια πρόθεση από μέρους του Χάρμαν κατά κάποιο τρόπο να δικαιώσει την δική του αντίληψη για το τι είναι μια επανάσταση, πώς κερδίζει, πώς χάνει κτλ. Σε μεγάλο βαθμό δηλαδή μια πολιτική παρέμβαση. Το βιβλίο αυτό λέω είναι εξαιρετικά αξιόλογο, δεν είναι για πέταμα καθόλου. Ένα άλλο από σοσιαλδημοκρατική πλευρά και έχει αξία από αυτή την άποψη ότι είναι ένα σοσιαλδημοκρατικά γραμμένο βιβλίο, ένα φιλικό για τους σοσιαλδημοκράτες, είναι το βιβλίο του Βίγκλερ που έβγαλε η Πόλης. Αυτό το βιβλίο έχει το εξής πλεονέκτημα. Επειδή είναι ακαδημαϊκό, άσχετα από το ότι είναι φίλος σοσιαλδημοκρατικό, δηλαδή είναι γραμμένο από έναν πανεπιστημιακό, επιμένει πολύ σε ζητήματα που συνήθως αποφεύγουμε ως αριστεροί. Δηλαδή μεγάλη λεπτομέρεια στους αριθμούς, όλες οι εκλογικές αναμετρήσεις, τι έγινε, πώς κινήθηκαν τα κόμματα, πώς άλλαξαν, πώς συνδέθηκαν, πώς συμμάχησαν ή πώς συγκρούστηκαν. Άρα φτιάχνει ένα καβά που είναι πολύ ενδιαφέρον από την άποψη το ότι δίνει στοιχεία πάνω στα οποία μπορούμε να απαντήσουμε. Και υπάρχει ένα τελευταίο βιβλίο που είναι μόνο στα αγγλικά όμως, δεν έχει μεταφραστεί. Είναι διάσημο το βιβλίο του Σιόρσκε που αναφέρεται στο σχίσμα στο πλαίσιο του σοσιαλδημοκρατικού κινήματος. Ανέφερε αρκετά πράγματα έως πολλά για τα δεδομένα ενός 20λεπτού, μιας 20λεπτής εισήγησης του Σταύρος προηγουμένως. Από όλα αυτά τα βιβλία αυτό είναι σαφώς το καλύτερο. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Δηλαδή είναι εξαιρετικά πλήρες, 1000 σελίδες, μεγάλου σχήματος, πολύ πυκνά, εκτυπωμένο. Άρα δεν υπάρχει βασιλικός δρόμος γι' αυτό. Θέλει πάρα πολύ δουλειά για να μπορέσει κάποιος να αποκομίσει από αυτά που πρέπει. Θα πρέπει να αφιερώσει δηλαδή χρόνο και κόπο. Πάρα πολύ καλά γραμμένο, εξαιρετική μετάφραση, άρα μια αφήγηση που ενδιαφέρει ούτως ή άλλως. Σε πολύ μεγάλο βαθμό είναι μυθιστορηματικά γραμμένο, δηλαδή θέλω να πω. Κρατήστε επίσης 1000 σελίδες για 5 χρόνια, τα οποία είναι 1800 μέρες. Είναι σχεδόν σελίδα και μέρα, δηλαδή, στην πραγματικότητα. Άρα, πολλές λεπτομέρειες ουσίας. Δηλαδή, ξέρουμε, ας πούμε, ότι διασπάστηκε το ΚΑΠΤΕ κάποια στιγμή. Τι είναι αυτό, πώς έγινε, γιατί έγινε. Συνήθως αυτά ξεπερνούνται σε ελάχιστες παραγράφους. Εδώ έχουμε μια πολύ αναλυτική παρουσίαση όλων αυτών των ζητημάτων και κυρίως μια πολύ έντιμη παρουσίαση. Δηλαδή θα αναφερθεί για όλους τους πολιτικούς χώρους με βάση αυτά που λένε οι ίδιοι πρώτα απ' όλα και στη συνέχεια με την αποτίμηση. Ξέρετε ότι στη σταλινική βιβλιογραφία συμβαίνει το ανάποδο. Δηλαδή πρώτα χαρακτηρίζεται αυτό στον οποίο θα αναφερθούμε, είναι τυποτένιος, είναι λιγβιταριστής, είναι οτιδήποτε και μετά θα πούμε τι έλεγε και αυτός, ας πούμε, έτσι για να συμπληρώσουμε το πρώτο, το οποίο είναι το πολύ ενδιαφέρον. Πρόκειται λοιπόν για ένα πολύ σημαντικό βιβλίο, το οποίο αφορά ένα πολύ πολύ σημαντικό γεγονός. Ένα γεγονός που καθόρισε συνολικά την ιστορία του 20ου αιώνα. Στη βάση του παράχθηκαν πολιτικά φαινόμενα τα οποία ήταν πρωτοφανή, όπως ο ναζισμός, για παράδειγμα, ο οποίος είναι επίκαιρος ξανά.
όπως ξέρουμε. Και δεν είναι επίκαιρο ξανά επειδή οι Σπαρτιάτες μπήκαν ή είχαμε τη Χρυσή Αυγή εδώ. Είναι γιατί η πιο δυναμική πολιτική οικογένεια στην Ευρώπη είναι ακροδεξιά αυτή τη στιγμή. Δηλαδή σαρώνει κυριολεκτικά παντού. Από αυτή την άποψη υπάρχουν και αναλογίες. Μακρινές ή κοντινές, αλλά υπάρχουν και αναλογίες. Άρα μπορούμε να πάρουμε διδάγματα πολύ ιδιαίτερα για την σημερινή κατάσταση. Υπόθηκε. Οι Ρώσοι Μπολσεβίκοι θεωρούσαν ότι δεν θα τα καταφέρνανε, δεν θα μπορούσαν να πάνε προς το σοσιαλισμό. Έτσι ακριβώς, τόσο κατηγορηματικά, όχι περίπου, αν η Γερμανική Επανάσταση δεν επικρατούσε. Ο συνδυασμός της Γερμανικής και της Ρωσικής Επανάστασης άνοιγε το δρόμο για την αλλαγή του κόσμου συνολικά. Αυτή ήταν η αντίληψη με την οποία κινιότανε. Οι Ρώσοι Επαναστάτες, λοιπόν, έχουμε ένα διάσημο ανέκδοτο, έτσι, την 72η μέρα μετά την Οκτωβριανή Επανάσταση. Λέγεται ότι ο Λένιν βγήκε στη σιωνισμένη κόκκινη πλατεία, έκανε μια γυροβολιά και είπε: «Περάσαμε κατά μία μέρα την Παρισινή Κομμούνα. Είμαστε σε καλό δρόμο». Λοιπόν, η Γερμανική Επανάσταση ήταν αυτό που θα έκανε χρόνια μπροστά αυτό το εγχείρημα. Εξαιρετικά σημαντικό, λοιπόν. Άρα η ήττα της ήταν επίσης πάρα πολύ καθοριστική. Υπάρχει μια τοποθέτηση του Ίγκλετον, του Τέρι Ίγκλετον, νομίζω ότι είναι γνωστός γενικά, ο οποίος μετά το 1991, μετά την κατάρρευση δηλαδή της Σοβιετικής Ένωσης, διατύπωσε ως εξής τα πράγματα, ότι η μεγάλη μάχη αντικαπιταλιστική παίχτηκε στη δεκαετία του 20 και κρίθηκε σε αυτή τη δεκαετία. Αυτό που ακολούθησε τα επόμενα χρόνια, λοιπόν, έχει κρυθεί στη δεκαετία του 20. Μετά θα το άλλαζε λίγο, γιατί με το αντιπαγκοσμιωτικό και τα λοιπά θα έπαιρνε λίγο πάνω του, αλλά πάντως είναι μια διατύπωση που είναι πολύ χαρακτηριστική για το πόσο σημαντικό είναι το γεγονός για το οποίο μιλάμε. Στην εμπειρία της Γερμανικής Επανάστασης αυτής της πενταετίας βρίσκουμε σχεδόν το σύνολο των ζητημάτων που θα απασχολήσουν για έναν αιώνα στη συνέχεια την αριστερά. Σε όλες τις εκδοχές, περισσότερο στις κομμουνιστικές της εκδοχής. Μάλιστα, αν πάρουμε τη διερεύνηση της περίοδου μέχρι το 1933, δηλαδή μέχρι την νίκη του Χίτλερ, τότε κυριολεκτικά είναι το σύνολο των ζητημάτων τα οποία έχουν πέσει στο γερμανικό πλαίσιο και θα απασχολούσαν στην συνέχεια την αριστερά. Κρατήστε ένα πράγμα το οποίο επίσης είναι καθοριστικό για την ιστορία της αριστεράς. Είναι η περίφημη τρίτη περίοδος της κομμουνιστικής διεθνούς, ιστορία του σοσιαλφασισμού κτλ. Η κριτική στην κομμουνιστική διεθνή, τη σταλινική πλέον κομμουνιστική διεθνή, η οποία μετατοπίζεται σε μια τέτοια κατεύθυνση, είναι καθόλου αδίκαιη. Δεν την βάζουμε υπό διαιρώτηση, δεν είναι αυτό το θέμα μας. Το θέμα είναι ότι θεωρείται πως συνολικά το κομμουνιστικό ρεύμα ήταν σεκταριστικό, δεν ήθελε ενωμένη δράση του εργατικού κινήματος. Είναι ψέμα. Είναι ψέμα γιατί αυτοί που συγκρούστηκαν με την ιδέα του ενιαίου μετόπου για το μεγαλύτερο διάστημα αυτής της δεκαετίας, από το τέταρτο συνέδριο δηλαδή της Διεθνούς και μέχρι την άνοδο του Χίτλερ, ήταν οι σοσιαλδημοκράτες. Οι σοσιαλδημοκράτες απέρριπταν δηλαδή τα αντιφασιστικά μέτωπα, τα εργατικά μέτωπα κοινή δράση κτλ. 8 στις 10 φορές οι σοσιαλδημοκράτες το κάνουν αυτό. Και δεν είναι για λόγους ιστορικής δικαιοσύνης που το λέω, έχει πολύ μεγάλη σημασία για να αντιληφθούμε και τα ρεύματα πως παίζανε εδώ. Υπενήχθηκε κάτι ο Σταύρος και το είπε ευγενικά. Αν θέλουμε να το πούμε λιγότερο ευγενικά, όχι αγενός όμως πάλι, δηλαδή ευπρεπώς, η αριστερά στη Γερμανία, τα αριστερά ρεύματα ήταν αγαθιάρικα. Ήταν αγαθιάρικα. Και αυτό τους τύχησε στη συνέχεια. Θέλω να πω, παίζανε με καθαρούς όρους πάντοτε, έντιμα κτλ. Και την πατούσαν από σημείο σε σημείο. Ήταν καθοριστικό αυτό. Επίσης ήταν πολύ καθοριστικό γεγονός. Κρατάω το εξής. Η ηγεσία σε αυτή την υπόθεση τι είναι? Κάτι πολύ διαφορετικό από σήμερα, σε ό,τι αφορά τα μαζικά κόμματα της αριστεράς. Οι ηγέτες της αριστεράς τότε είναι εργάτες κατά μας. Είναι άνθρωποι που ανήκουν στην εργατική τάξη. Οι διανοούμενοι της είναι οργανικοί διανοούμενοι. Ανήκουν στην ίδια τη τάξη. Αυτό έχει αλλάξει πάρα πολύ, ιδίως στις τελευταίες δεκαετίες, όπου η θεωρητική της τάξης, αν είναι της τάξης, είναι ακαδημαϊκή. Δηλαδή κάνουν δοκτορά, μεταδιδακτορικά και ούτω καθεξής πάνω σε αυτά τα ζητήματα. Ιστορικά το κίνημα δεν έκανε έτσι. Εκτός το ότι δεν υπήρχαν διαχωρισμοί ο θεωρητικός, ο πρακτικός, ο πολιτικός, ο συνδικαλιστής κτλ.
Ήταν πολύ σημαντικό το γεγονός ότι τέτοιοι άνθρωποι, άνθρωποι μέσα από την τάξη, ήταν αυτοί που ηγούνταν με τα λάθη, τα σωστά τους, όπως και στους υπόλοιπους. Άλλωστε, αλλά ήταν έτσι και είναι πολύ πολύ σημαντικό να το θέτουμε. Λοιπόν, θα μπορούσαμε να πούμε ότι το εναρκτήριο γεγονός της Γερμανικής Επανάστασης είναι η 7η Νοεμβρίου του 1918. Η εξέγερση των αυτών στο Κίελο, η δημιουργία συμβουλίων εξ αρχής, όχι μιμούμενοι τους Ρώσους. Στην πραγματικότητα τα συμβούλια εμφανίζονταν πάντοτε όταν ξεκινούσαν τέτοιου τύπου γεγονότα. Δηλαδή είναι η φυσική μορφή οργάνωσης του εργατικού κινήματος όταν τα πράγματα πηγαίνουν ψηλά. Όταν η ένταση είναι μεγάλη και όταν τα επίδικα είναι πάρα πολύ σημαντικά. Συμβούλια εμφανίζονται πάντα. Και στην Ιταλία, για παράδειγμα, συμβούλια εμφανίστηκαν στην κόκκινη διετία. Και ο Γκράμψη έκανε όλη τη βασική δουλειά πάνω σε αυτό. Γιατί για τον Γκράμψη συχνά ξέρουμε η ηγεμονία και η ηγεμονία, και ο Τσίπρας η ηγεμονία, και ο Ανδρουλάκης η ηγεμονία, και όλη η ηγεμονία. Αλλά ο Γκράμψη ξεκίνησε την μεγάλη ανάλυση από τα γεγονότα των συμβουλίων της Ιταλικής κόκκινης διετίας, η ήττα της οποίας έφερε την άνοδο του φασισμού στην Ιταλία. Και εδώ μοιάζουν πάλι τα πράγματα. Δεν ήταν ομοτέλεια, αλλά μοιάζουν πάρα πολύ. Πρώτο γεγονός λοιπόν αυτό, πρώτο χαρακτηριστικό αυτό, συμβούλια. Δεύτερο, κοιτάξτε τώρα τι παίζεται στη Γερμανική Επανάσταση και μας δίνει πάρα πολλά διδάγματα, το οποίο συζητήθηκε πάρα πολύ για τη ρώσικη εκδοχή του. Είναι το θέμα το περίφημο της Εθνοσυνέλευσης, της Συντακτικής Συνέλευσης στη Ρωσική Επανάσταση. Τι συνέβη τότε? Υπήρξαν γενικές εκλογικές διαδικασίες. Υπήρχαν τα Σοβιέτ, υπήρχε το συνέδριο του Σοβιέτ. Το δεύτερο συνέδριο του Σοβιέτ είναι αυτό που επικύρωσε την Οκτωβριανή Επανάσταση στην πραγματικότητα, την πρώτη, τέλος πάντων, την εναρκτήρια στιγμή της Οκτωβριανής Επανάστασης. Αλλά υπήρχε μια ενεργός διαδικασία ψηφοφορίας για να προκύψει συντακτική συνέλευση. Κοινοβούλιο κοινώς. Έτσι να έχουμε κοινοβούλιο. Είναι γνωστό τον Ιανουάριο του, σε αυτές τις εκλογές τις γενικές να πω, οι συσχετισμοί ήταν περίπου 40% σοσιαλεπαναστάτες, 25% Μπολσεβίκοι, οι υπόλοιποι σε μικρότερα ποσοστά. Έχουμε συμμετοχή και των δεξιών, των κατέτων δηλαδή. Είναι μια ανοιχτή διαδικασία εκλογική. Και οι Μπολσεβίκοι, όχι οι Μπολσεβίκοι μόνο, και οι Αναρχικοί και τη διαλύουν τη συντακτική συνέλευση. Και έκτοτε γίνεται μια τεράστια συζήτηση στο χώρο του, στο πλαίσιο του εργατικού κινήματος, αν έπρεπε να γίνει, αν δεν έπρεπε να γίνει, αν ήταν η πρώτη δικτατορική ενέργεια του καινούριου καθεστώτος και ούτω καθεξής. Τεράστια συζήτηση με φοβερή στρατηγική αξία, όπως μπορεί να καταλάβει ο καθένας. Πώς αντιμετωπίζουμε αυτά τα θέματα? Για τους Ρώσους πρέπει να πούμε ότι δεν υπήρχε καταρχήν ζήτημα αντίφασης ή ασυμβατότητας. Ήταν μέσα στο να εκλεχτεί συντακτική συνέλευση. Ο λόγος που χτυπήθηκε η συντακτική συνέλευση είναι ότι ήταν αδύνατη η συμβίωσή της με την άλλη μορφή οργάνωσης. Πρακτικά, όχι σε κάποιο θεωρητικό επίπεδο, εντελώς πρακτικά. Δηλαδή συνεδριάζει την πρώτη μέρα το κοινοβούλιο, το ρωσικό, που έχει εκλεγεί από διαδικασία γενικών εκλογών, και ο πρόεδρος του κοινοβουλίου λέει: ξεχάστε τα Σοβιέτ και τα λοιπά, εμείς είμαστε η αρχή. Ρε παιδιά, δεν γίνεται έτσι, πρέπει να δούμε τον τρόπο με τον οποίο θα κινηθούμε, η επανάσταση πρέπει να πάει βήματα μπροστά. Όχι, εμείς είμαστε. Εσείς είστε, δεν είστε. Δηλαδή σε τρεις μέρες τελείωσε η ιστορία και δεν την υπερασπίστηκε κανένας τη συντακτική συνέλευση. Έχει σημασία να υποθεί αυτό. Δηλαδή δεν εκπροσωπούσε στην πραγματικότητα αυτό που φαίνονταν από τους αριθμούς. Υπάρχουν πολλές ερμηνείες γιατί, πώς και τι θα γινόταν σε διαφορετική περίπτωση, αλλά πρέπει να το κρατήσουμε. Ήταν ένα πρακτικό γεγονός. Ήταν κάτι που προέκυψε στις ίδιες τις συνθήκες, από τη συγκυρία. Δεν ήταν κάποιο θεωρητικό από τα πριν δεδομένο ενέργημα, ας πούμε, από μέρους των Ρώσων επαναστατών. Η Ρόζα Λουξεμπουργκ γράφει εκείνη την περίοδο ένα διάσημο βιβλίο για τη Ρωσική Επανάσταση. Σημειώσει, στην πραγματικότητα δεν ήταν για να εκδοθεί αυτό, έτσι. Και μάλιστα η ίδια είπε να μην κυκλοφορήσει για ευνόητους λόγους. Γιατί σε αυτό το βιβλίο κάνει μια τεράστια κριτική, πραγματικά κριτική, στους Ρώσους επαναστάτες, λέγοντας όμως αυτοί είναι οι επαναστάτες. Αυτοί είναι οι σημειοφόροι της Παγκόσμιας Επανάστασης. Και τους κάνουν την εξής κριτική. Μέσα λοιπόν στην κριτική αυτή, η Ρόζα Λουξεμπουργκ, λέγοντας πολλά διάφορα, λέει και αυτό που αφορά την Εθνοσυνέλευση. Στην οποία παίρνει θέση κόντρα στους Μπολσεβίκους και λέει: κακώς, τη διαλύσατε, είναι αντιδημοκρατική ενέργεια, και εκεί έχει δώσει κάποιες από τις καλύτερες διατυπώσεις στην ιστορία του επαναστατικού κινήματος.
για το ότι η ελευθερία είναι πάντοτε η ελευθερία αυτού που σκέφτεται διαφορετικά, ότι επομένως δεν μπορούμε να κάνουμε τέτοιες ενέργειες για αυτό το λόγο, για αυτό το λόγο που είπα, και ότι αν δεν υπάρχουν γενικές εκλογές, δεν είναι δυνατόν να υπάρξει ούτε ουσιαστικός πολυκομματισμός, ούτε ουσιαστική ελευθερία του τύπου κτλ. Αυτή είναι η τοποθέτηση της Ρόζας Λούξεμπουργκ. Την άνοιξη του 18 γράφονται αυτά τα πράγματα. Είναι άνοιξη του 18. Ερχόμαστε όμως τώρα στη γερμανική εμπειρία. 7 Νοεμβρίου του 18 αρχίζει το κύελο, η εξέγερση των αυτών και τα επόμενα επεισόδια. Πολύ γρήγορα η Ρόζα Λούξεμπουργκ, στη σύγκρουση που γίνεται μέσα στα συμβούλια, υποστηρίζει την άποψη των Μπολσεβίκων. Δηλαδή λέει όχι εθνοσυνέλευση τώρα. Όχι θεωρητικός όχι εθνοσυνέλευση, σήμερα όχι εθνοσυνέλευση. Δηλαδή αυτή η μορφή μπορεί να προβλεφτεί σε ένα επόμενο διάστημα, δεν είναι η ώρα της. Για ποιο λόγο? Γιατί η εθνοσυνέλευση θα ήταν στο πλαίσιο της διπλής εξουσίας το σημείο όπου θα εγκαθίστα το αντίπαλος. Τόσο απλά λοιπόν. Συνεπώς συμβούλια. Κερδίζουν όπως υπόθηκε ήδη οι δεξιοί σοσιαλδημοκράτες, οι οποίοι επιβάλλουν όχι απλώς να υπάρξει εθνοσυνέλευση, αλλά στο τσατ-πατ. Δηλαδή στον επόμενο μήνα περίπου, καταλαβαίνετε τι που διαδικασίες μπορούσαν να γίνουν, να υπάρξει εθνοσυνέλευση. Κρατήστε το λοιπόν αυτό. Η Ρόζα, όταν έρχεται πρακτικά το ζήτημα, δεν είναι στην άποψη που ήταν προηγουμένως. Γιατί πλέον το αντιλαμβάνεται η ίδια τι είναι αυτό που παίζεται μπροστά στα μάτια των Γερμανών επαναστατών. Εδώ έχουμε μείζωνα στρατηγικά ζητήματα, δεν θα το αναπτύξω παραπάνω. Γιατί είναι όλη η συζήτηση που γίνεται στο πλαίσιο της αριστεράς έκτοτε. Λέω δύο ονόματα που είναι καθοριστικά σε αυτή τη συζήτηση. Είναι ο Ερνέστ Μαντέλ και ο Νίκος Πουλατζάς. Όπου βάζω ένα ζήτημα, διάκριση εξουσιών θα προβλέπεται στο σοσιαλισμό ή στη μεταβατική φάση? Ξέρετε ότι νομικά η διάκριση εξουσιών υποστηρίζεται ήδη από την εποχή του Μοντεσκιέ, εννοώ. Υποστηρίζεται έτσι ώστε να υπάρχουν αντίβαρα. Η μία εξουσία δηλαδή να δημιουργεί αντίβαρο στην άλλη και να την ελέγχει. Η κλασική μαρξιστική άποψη για αυτό το ζήτημα ήταν ότι ενοποιείται η εξουσία. Η Παρισινή Κομμούνα περιγράφεται από τον Μάρξ ως μία μορφή εργατικού κράτους, πρώτο εργατικού κράτους, όπου κάνει το νομοθετικό, το εκτελεστικό και το δικαστικό έργο το ίδιο σώμα. Δεν διαχωρίζεται. Παρ' όλα αυτά είναι μια ενεργός συζήτηση στην αριστερά, η οποία δεν έχει κλείσει κατά τη γνώμη μου. Έχει πολλά ακόμη να βγάλει το κίνημα πάνω σε αυτά και έχει στρατηγική σημασία. Για την αντίληψη των ανθρώπων εκείνης της εποχής, είναι καλό να καταλάβουμε ότι η λεγόμενη εξέγερση του Σπάρτακου, στην οποία αναφέρθηκε ο Σταύρος, όντως το Κομμουνιστικό Κόμμα της Γερμανίας στην πραγματικότητα τελειώνει το συνέδριό του που το φτιάχνει. Είναι ο Σπάρτακος που ξεκινάει και όχι μόνο ο Σπάρτακος, είναι και κάποιες αριστερές ομάδες στη Βρέμη και τα λοιπά. Είναι και άλλοι δηλαδή, δεν είναι μόνο οι Σπαρτακιστές. Τελειώνει 31 Δεκεμβρίου του 1918. Η εξέγερση του Σπάρτακου ξεκινάει στις 5 Ιανουαρίου του 19, δηλαδή 5 μέρες μετά την ίδρυση του Κομμουνιστικού Κόμματος. Είναι φανερό ότι δεν είναι επιλογή, θέλω να πω. Δεν έχει μπει σε κάποιο σχέδιο. Γιατί γίνεται η εξέγερση του Σπάρτακου, που όντως παίρνει πολύ μαζικά χαρακτηριστικά και με αυτή την έννοια προωθεί και ξαναπροωθεί την κατάσταση μπροστά? Γιατί η κυβέρνηση της εποχής αποφασίζει ότι θέλει να καταργήσει τον αρχηγό της αστυνομίας του Βερολίνου, που είναι ο Έσνερ, αριστερός ανεξάρτητος, και ο οποίος κάνει μια δουλειά εξοπλισμού των εργατών, δηλαδή δουλεύει προς την πλευρά της Επανάστασης. Τον καταργούν τον Έσνερ, στέλνουν στρατό για να τον βουτήξει, μαζεύονται οι υπόλοιποι απ' έξω έτσι ώστε να τον υπερασπιστούν. Έτσι ξεκινάνε τα γεγονότα του Σπάρτακου. Δεν είναι λοιπόν μια οργανωμένη διαδικασία, άρα δεν είχε και τύχη ως τέτοια, δεν ήταν αυτό για να γίνει. Έχουν γίνει διάφορα σφάλματα, δεν έχει σημασία όμως. Ποιο είναι το βασικό? Ότι η Ρόζα Λούξεμπουργκ σε εκείνη τη συγκεκριμένη περίοδο ήταν εναντίον της εξέγερσης. Έλεγε ότι δεν πρέπει να το κάνουμε. Αυτό είναι λάθος, εντελώς λάθος. Όταν ξεκινάει η εξέγερση όμως είναι πρώτη. Τελείωσε δηλαδή. Δεν υπάρχει τώρα, έχουμε αντιρρήσει και τα λοιπά. Θα δούμε στο τέλος ποιος είχε δίκιο. Μπαίνει. Είναι ο τρόπος που το κάνουν οι αριστεροί άνθρωποι γενικά όταν θέλουν να έχουν αυτήν την ιδιότητα και αυτό σεβασμό. Από τη στιγμή που η οργάνωσή της και τα εργατικά τμήματα που εκπροσωπούσε με κάποιον τρόπο που επεξέφραζε μπήκανε στη μάχη, όλοι μπαίνουν στη μάχη. Και φυσικά η μάχη αυτή τη στήχησε τη ζωή. 10 μέρες μετά η Ρόζα δολοφονήθηκε με πολύ άγριο τρόπο. Το σώμα της πετάχτηκε στο ποτάμι, το βρήκαν
3-4 μήνες μετά σε κατάσταση, μπορείτε να φανταστείτε σε ποια κατάσταση. Έχει γραφτεί και ένα ολόκληρο βιβλίο, ένα μυθιστόρημα με τον τίτλο Ρόζα, που αναφέρεται ακριβώς σε αυτό το γεγονός και ένα καταπληκτικό βιβλίο από την πόλη. Λοιπόν, υπόθηκε ότι οι δεξιοί σοσιαλδημοκράτες, το πλειοψηφικό όπως το λέγανε, ΜΣΠΤ, είναι αποφασισμένοι από την αρχή για το τι θέλουν να κάνουν. Είναι δεδομένο ότι θεωρούν ότι ο κύριος αντίπαλος είναι η αριστερά. Και η επιλογή επομένως του Νόσκε είναι πολύ συγκεκριμένη επιλογή να τσακίσει, να καθαρίσει κόσμο. Δεν είναι κάτι για να αναστείλει ενέργειες. Είναι για να καταστείλει. Από την αρχή είναι μια τέτοια επιλογή. Απόδειξη ότι τα στρατιωτικά, ας πούμε, σώματα τα οποία αξιοποιούνται προκειμένου να καταστήλουν το κίνημα είναι οι πρωτοφασίστες των Freie Corps. Από αυτούς θα προέλθει ένα μεγάλο μέρος του μετέπειτα ΝΣΔΑΠ, του Εθνικοσοσιαλιστικού Κόμματος δηλαδή. Αν δούμε λίγο την αποτύπωση, και αυτό έχει μια αξία πιστεύω, στη διάρκεια της πρώτης χρονιάς, από το 19 δηλαδή μέχρι το 20, τι γεγονότα έχουμε εδώ? Έχουμε εκλογικές αναμετρήσεις πρώτα απ' όλα. Στην πρώτη εκλογική αναμέτρηση του 19, τα εργατικά κόμματα παίρνουν περίπου 50% των εκλογών, έτσι, των ψηφοφόρων. Περίπου 50%. Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Κυριαρχούν οι δεξιοί σοσιαλδημοκράτες, είναι κοντά στους 40, και ένα 10 περίπου παίρνουν οι ανεξάρτητοι. Το Κομμουνιστικό Κόμμα δεν κατεβαίνει ακόμη, γιατί είναι πάρα πολύ νωρίς, δεν έχει δηλαδή τις δυνατότητες. Ένα χρόνο μετά, το 20, στις εκλογές του 20, ο συσχετισμός έχει γίνει. 20 δεξιοί σοσιαλδημοκράτες, 18 ανεξάρτητοι, δηλαδή αριστεροί σοσιαλδημοκράτες, 2 το Κομμουνιστικό Κόμμα. Άρα είναι 20-20 πλέον ο συσχετισμός. Φαίνεται ότι υπάρχει μια ριζοσπαστικοποίηση, η οποία, προσέξτε, δεν αφορά τα Σοβιέτ, που είναι η τάξη, αφορά το συνολικό πληθυσμό. Μιλάμε για τις γενικές εκλογές, τέτοιου τύπου καταγραφές. Αυτό, κατά τη γνώμη μου, αναιρεί και όλη εκείνη την αντίληψη που λέει ότι δεν ήταν όριμα τα πράγματα, ότι κακώς. Φαίνεται τα πράγματα ότι ορίμαζαν, και αν δεν ήταν όριμα. Κινούταν δηλαδή σε μια κατεύθυνση επαναστατικής κατάστασης και επαναστατικής κρίσης στη συνέχεια. Αυτό λοιπόν το γεγονός δείχνει και, εγώ ας πούμε έχω μια λίγο διαφορετική ανάγνωση από αυτό που είπε ο Σταύρος. Ο Κάουτς και ο Μπερνστάιν ανήκουν στο ανεξάρτητο σοσιαλδημοκρατικό κόμμα. Αυτό γίνεται επειδή και οι ίδιοι ακόμη πιέζονται, ακριβώς λόγω της ξεφτύλας της δεξιάς, να το πω έτσι, και κυρίως ό,τι αφορά τον πόλεμο. Εκεί γίνεται δηλαδή. Η διάσπαση του ανεξάρτητου σοσιαλδημοκρατικού κόμματος δεν γίνεται με κάποιο πρόγραμμα, υπόθηκε ήδη, συνολικό που βάζει μια άλλη προοπτική στρατηγική. Γίνεται για τον πόλεμο. Είναι αντιπολεμική δηλαδή η διάσπαση. Σε αυτή τη διάσπαση, Κάουτς και Κεμπερνστάιν περνάνε με τους αντιπολεμικούς, ας το πω έτσι. Και κατά τη γνώμη μου, αυτό δείχνει ακριβώς την όθηση που υπήρχε των πραγμάτων και τραβούσε ακόμη και τέτοιες περιπτώσεις προς τα αριστερά, ας το πω έτσι. Βέβαια, γρήγορα, μες στην κάψα των γεγονότων, άλλαξαν πολλά πράγματα. Μένω έτσι δειγματοληπτικά, όπως καταλαβαίνετε. Δεν υπάρχει δυνατότητα να απλωθούμε σε όλα τα ζητήματα. Πόσο έχω, 5 λεπτά. 4 λεπτά, ωραία. Λοιπόν, υπάρχουν δύο ακόμη μεγάλα ζητήματα τα οποία τίθενται από την εμπειρία της Γερμανικής Επανάστασης και πρέπει να τα συζητήσουμε πολύ, θα βγάλουμε πολλά συμπεράσματα. Το ένα είναι το περίφημο ζήτημα του ενιαίου μετώπου. Η επιλογή του 4ου συνεδρίου της Διεθνούς, η οποία λέει εργατικά μέτωπα. Έχουμε μπει σε μια φάση άμυνας πλέον, να το πω έτσι. Δεν είμαστε σε φάση επίθεσης. Πρέπει να προστατέψουμε τις δυνατότητες και τις θέσεις της τάξης. Αυτό είναι το 22. Αλλά ήδη από το 20 στη Γερμανία, πρακτικά, αυτές οι πολιτικές υλοποιούνται. Έχουν αρχίσει να υλοποιούνται. Δηλαδή, πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το περίφημο πραξικόπημα του ΚΑΠ τον Μάρτιο του 1920. Εκεί ενιαία η εργατική τάξη, η γενική απεργία, το διαλύει το πραξικόπημα. Μέσα σε λίγες, παρόλο που είχε φοβερή στρατιωτική ισχύ, έτσι, ο στρατός είναι όλος με το πραξικόπημα, στο πω έτσι, του ΚΑΠ, διαλύεται κυριολεκτικά, γίνεται κομμάτια και θρύψαλα,
διότι η γενική απεργία είναι η γενική απεργία. Δεν, σταμάτησα τα πάντα. Δεν υπήρχε δυνατότητα ούτε να μεταφερθούν στρατεύματα, πώς θα το πω, ας πούμε, γιατί και τα φορτηγά δεν τους μεταφέρανε. Τα τρένα σταματήσαν να λειτουργούν, δεν μπορούσε να κινηθεί τίποτα. Τους αφήσαν δηλαδή. Ήταν ένα τσίρκο κανονικό, ας πούμε, το πρώτο πραξικόπημα που επιχειρήθηκε εκεί. Το δεύτερο είναι οι περίφημες εργατικές κυβερνήσεις. Η μεγάλη συζήτηση για τις εργατικές κυβερνήσεις, τις αριστερές κυβερνήσεις. Το 1923, στην πορεία προς τον Οκτώβριο του 1923, που είναι η ήττα της Γερμανικής Επανάστασης πλέον, είναι το τέλος όλης αυτής της μεγάλης διαδικασίας, υπάρχουν στη Σαξονία και τη Θουρκία δύο εργατικές κυβερνήσεις, δηλαδή κυβερνήσεις σοσιαλδημοκρατών κομμουνιστών. Ποια είναι η ιδέα, με ποιο πρόγραμμα φτιάχνονται αυτές οι κυβερνήσεις? Το ένα είναι τα πολύ άμεσα, η υπεράσπιση των άμεσων. Ξέρετε, είναι μια περίοδος μεγάλου πληθωρισμού. Είναι η περίφημη κατάσταση στη Γερμανία που είναι πασίγνωστη, όπου έμπαινες στο μαγαζί, έβλεπες απ' έξω 100 το σουβλάκι. Πριν φύγεις είναι 500 το σουβλάκι και ούτω καθεξής, ας πούμε. Μια πλήρης διάλυση. Όχι, δεν είναι. Εντάξει, δεν είμαστε σε τέτοιο σημείο τώρα. Ακόμη, τουλάχιστον δεν είμαστε σε τέτοιο σημείο. Λοιπόν, φτιάχνεται αυτό, αλλά έχει και ένα στοιχείο ακόμη. Ότι εξοπλίζουμε τους εργάτες. Άρα, η επιλογή είναι ότι δεν θα μπορέσουν οι άλλοι να κάνουν αυτό που θέλουν ασκώντας την ισχύ τους, τη στρατιωτική τους ισχύ. Θα φτιαχτούμε ήδη κι εμείς για να το αντιμετωπίσουμε. Και άρα τις κυβερνήσεις γι' αυτό τις χρειαζόμαστε, όχι για διαφορετικούς λόγους. Έτσι ώστε να ανοίξει η επαναστατική διαδικασία μπροστά. Αυτό χάνεται για μια σειρά από λόγους που μπορούμε να τους συζητήσουμε στη συνέχεια. Και εδώ ολοκληρώνεται ο κύκλος της πενταετίας. Τελειώνω με μια φράση του Μπουλατζά που, κατά τη γνώμη μου, σε ό,τι αφορά την ανάλυση του φασιστικού φαινομένου, μαζί με τις αναλύσεις του Τρότσκι είναι όλα τα λεφτά. Ο Μπουλατζάς ισχυρίστηκε ότι πρώτα έρχεται η ήττα του κινήματος και μετά ο φασισμός. Δεν είναι ο φασισμός που νικάει το κίνημα. Ήδη έχει ιτηθεί το κίνημα όταν αρχίζει να αναπτύσσει το φασισμός. Και στην Ιταλία η κατάρρευση της κόκκινης διετίας φέρνει τον φασισμό και στη Γερμανία η κατάρρευση της γερμανικής επανάστασης ανοίγει το δρόμο προς τον εθνικό σοσιαλισμό. Και αυτό έχει βιωθεί και άλλες φορές στην ιστορία. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να το θυμόμαστε και εδώ όταν προκύψει αυτό το πράγμα, έτσι θα προκύψει. Πρώτα θα έρθει η ήττα του κινήματος, πρέπει οπωσδήποτε να αποβληθεί, διαφορετικά δεν μπορούν τα φασιστικά τάγματα ή οτιδήποτε να λειτουργήσουν με οποιοδήποτε τρόπο. Ήταν η καταληκτήρια έκφραση. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, να ευχαριστήσω και εγώ τους διοργανωτές και τις εκδόσεις Εργατική Πάλι που με κάλεσαν σε αυτή τη συζήτηση. Πρέπει να πούμε εδώ κάποια πράγματα. Καταρχήν να πω και για το βιβλίο ότι όντως ισχύουν όσα υπόθηκαν, όσα είπε προηγουμένως ο Χρήστος ο Λάσκος. Δεν πρόλαβα να το διαβάσω ολόκληρο, τη Δευτέρα το πήρα ας πούμε, το δεύτερο τόμο μόνο πρόλαβα, απνευστή. Είναι το πιο πλήρες βιβλίο για τη Γερμανική Επανάσταση, από όλα όσα προηγούμενα έχουν γραφτεί και του Κρις Χάρμαν. Επίσης πρέπει να πούμε ότι όντως αποτυπώνονται όλες οι συζητήσεις, όλες οι διαφωνίες και με ζητήματα που, πώς να το πω, έχουν πολλές φορές επικαιρότητα η οποία ξαφνιάζει, εκπλήσει το σημερινά αναγνώστη για κάποια ζητήματα που τέθηκαν 100 χρόνια πριν. Είπε και ο Χρήστος προηγουμένως, είναι και το ζήτημα του ενιαίου μετόπου και το ζήτημα της κυβέρνησης και το ζήτημα των κομμάτων, των οργανώσεων, των συνδικάτων κτλ. Θα βάλω ένα θέμα κιόλας ακόμα. Επίσης το εθνικό ζήτημα, δηλαδή το 1922 που καταλήφθηκε μια ολόκληρη περιοχή βιομηχανική του Ρουρ από τη Γαλλία, σε αντίπεινα κατά κάποιο τρόπο ας πούμε για την ασυνέπεια της Γερμανίας να πληρώσει πολεμικές αποζημιώσεις προς τη Γαλλία, το οποίο αυτό όπως καταλαβαίνετε έφερε και το εθνικό ζήτημα μέσα, δηλαδή κήρυξαν κατά κάποιο τρόπο μια εθνική αντίσταση τότε και η γερμανική κυβέρνηση συνολικά
αλλά ακόμα και οι Γερμανοί βιομήχανοι του ίδιου του Ρουρ, μεγαλοβιομήχανοι δηλαδή, οπότε μπήκε το θέμα τι κάνουν οι Γερμανοί εργάτες, ας πούμε, στο Ρουρ, ενάντια σε ποιον πολεμάνε. Πολεμάνε στο στρατό κατοχής, το ένα. Πολεμάνε ενάντια στη γερμανική αστική τάξη του Ρουρ, δύο. Πολεμάνε ενάντια και στους δύο. Πολεμάνε πρώτα τον έναν και ποιος θα είναι ο πρώτος και ποιος θα είναι ο δεύτερος. Όλα αυτά τα ζητήματα, δεν αναφέρομαι εδώ τώρα λεπτομεριακά βέβαια, και διαφορετικές γραμμές αναφέρονται στο βιβλίο. Επίσης είναι συνολικό, ας πούμε, και το θέμα των εκδόσεων εργατική πάλι, ότι έχουν μια μεγάλη προσφορά στην ιστορία του εργατικού και του επαναστατικού κινήματος, ας πούμε, με τα ντοκουμέντα. Δεν είναι μόνο τα τέσσερα πρώτα συνέδρια, ας πούμε, της Κομμουνιστικής Διεθνούς, είναι και όλα τα βιβλία του Μαντέλ, μεταξύ των οποίων, ας πούμε, ο Ύστερος Καπιταλισμός και τα λοιπά, τα οποία αν δεν μεταφράζονταν δεν θα τα διαβάζαμε ή θα τα διαβάζαμε αποσπασματικά από αναφορές κτλ. Λοιπόν, προχωράω τώρα πιο πολύ στο ψητό. Γιατί συζητάμε, ας πούμε, για μια επανάσταση που δεν έγινε ακριβώς, γίνανε διάφορες, ας πούμε, επαναστάσεις, αλλά κάτι έτσι συνολικό και τα λοιπά δεν έγινε ίσως. Είναι μια επανάσταση, ας πούμε, που ιτήθηκε πριν ακόμα γίνει, αναφερόμενη κυρίως αυτό στο 1923, ας πούμε. Δεν είμαστε ιστορικοί, ας πούμε. Πιστεύω, όλοι τουλάχιστον, εγώ δεν είμαι. Αν τη συζητάμε είναι γιατί με έναν τρόπο καταλαβαίνουμε, διαισθανόμαστε ότι ο ρόλος των επαναστάσεων στον 20ο αιώνα, για να μην πω και για το 19ο, αλλά στον 20ο τουλάχιστον, ήταν κομβικός. Αν και δεν ήταν ένα καθημερινό φαινόμενο, συχνό, κάθε χρόνο, γίνονταν σε κάποιες εξαιρετικές συνθήκες, σε ρογμές του χρόνου, πάντως φαινότανε η δυνατότητα, έδειχναν τη δυνατότητα για μια άλλη κοινωνία, ριζικά διαφορετική, χωρίς κεφάλαιο και ιδιωτική ιδιοκτησία, που να μην βασίζεται στο κέρδος. Αν και στις συνήθεις ήρεμες συνθήκες, αυτό που κυριαρχούσε ήταν ο ρεφορμισμός, με πάρα πολλές μορφές και εκδοχές. Η κοινοβουλευτική πάλι, οι ήρεμες απεργίες και τα συνδικάτα, ας το πούμε έτσι, η κατάκτηση δήμων, βουλευτών και πολλές φορές και κυβερνήσεων. Δεν είναι τωρινό αυτό, είναι παλιό. Παρά τα αυτά όμως υπήρχε μια διαρκής επαναστατική απειλή, υπόγεια ίσως, η οποία δημιουργούσε αποτελέσματα. Όχι εκεί που γινότανε, που γινόντουσαν τέτοιες επαναστάσεις, είτε κέρδιζαν είτε έχαναν, αλλά και εκεί που δεν γίνονταν. Δηλαδή, να το πω πολύ απλά, οι εργατικές κατακτήσεις που θεωρούσαμε κατά κάποιο τρόπο δεδομένες, ας πούμε, οι συλλογικές συμβάσεις, όλα τα υπόλοιπα, η κοινωνική ασφάλιση, η δωρεάν παιδεία, το περίφημο κοινωνικό κράτος που υπερασπιζόμαστε τα υπολείμματά του εν πάση περιπτώσει με νύχια και με δόντια και που πολλοί απλά νοσταλγούν την εποχή που κυριαρχούσε. Όλα αυτά θα ήταν αδύνατα χωρίς αυτό που είπα προηγουμένως, την επαναστατική απειλή που σηματοδοτούνταν από τις επαναστάσεις που γίνονταν. Και δεν ήταν μόνο, εδώ πρέπει να το προσθέσω αυτό, δεν τέλειωσαν όλα τη δεκαετία του 20, ας το πούμε. Ήταν και η Ισπανική Επανάσταση του 36-39, ήταν οι αντιφασιστικές κοινωνικές επαναστάσεις, ας πούμε, που ακολούθησαν στη συνέχεια, ήταν η Επανάσταση στην Κίνα, ήταν η Κούβα κτλ. Ακόμα και η εμπειρία της Χιλής του Αλιέντε άγγιξε αυτά τα όρια. Ήτανε κατά κάποιο τρόπο, άγγιξε τα όρια μιας επαναστατικής εμπειρίας. Εν πάση περιπτώσει, προχωράμε τώρα από αυτό το γεγονός και φτάνουμε κατά κάποιο τρόπο στο σήμερα. Τι συζητιέται συνήθως, όχι σε συζητήσεις για ένα βιβλίο ιστορίας όπως αυτές που σαν και τη σημερινή, ας πούμε, αλλά τι συζητιέται στην πολιτική, ας το πούμε έτσι, των αριστερών κομμάτων σε όλες τις εκδοχές. Έχει φύγει, κατά τη γνώμη μου, αυτή είναι η εκτίμησή μου, η συζήτηση για την επανάσταση,
και τι σημαίνει αυτό. Και έχουμε πάει σε κάποια ζητήματα, ας πούμε, τακτικής, που υπήρχαν απομονωμένα, που υπήρχαν, γράφονται και σε αυτό το βιβλίο, ας το πούμε, όπως και σε πολλά άλλα, και συζητάμε σήμερα τη δυνατή εφαρμογή τους. Το ένα από αυτά είναι το ενιαίο μέτωπο. Καταρχήν να πω ότι πολλές φορές έτσι όπως συζητιέται είναι ένας όρος χωρίς περιεχόμενο. Οι μορφωμένοι, λακανικοί κτλ. Θα το λέγανε κενό σημαίνων. Δηλαδή, δικαιολογεί τα πάντα, ας πούμε, για έναν αριστερό ή και αυτοπροσδιοριζόμενο, εν πάση περιπτώσει, ή και ειλικρινή και τίμιο επαναστάτη. Δηλαδή, ψηφίζουμε Λούλα ή και εντασσόμαστε στο ΠΕΤΕ, στο κόμμα εργαζομένων, για να μην βγει ο άλλος, ας πούμε, ο Μπολσονάρο, ή να πέσει ο άλλος. Ξέρω εγώ, ψηφίζουμε Μελανσόν ή και μπαίνουμε στην ανυπόταχτη Γαλλία, για να πέσει ο Μακρόν ή, εν πάση περιπτώσει, κάτι να βγει. Χίλια δύο παραδείγματα, δεν αναφέρομαι σε συγκεκριμένα εδώ στην Ελλάδα, δεν είναι αυτό το θέμα της συζήτησης, έτσι. Αλλά καταλάβαμε, ας πούμε, έτσι. Τώρα, εδώ, το ενιαίο μέτωπο ορίζεται κάπως πιο συγκεκριμένα, ας πούμε. Λοιπόν, πάμε στη σελίδα 47 και λέει, έτσι όπως μπήκε από το Ράντεκ σε ένα συνέδριο της Κομμουνιστικής Διεθνούς. Μέσα από τις ταλαντεύσεις των σοσιαλδημοκρατικών κομμάτων και των ηγετών τους, οι εργαζόμενοι που τους ακολουθούν θα κατανοούν με ολοένα και μεγαλύτερη σαφήνεια τις πολιτικές τους και θα αναγκαστούν ολοένα και περισσότερο να συνειδητοποιήσουν ότι μόνο ο κομμουνισμός μπορεί να είναι ο πυρσός του αγώνα τους. Το να απευθυνθείτε στους ηγέτες των σοσιαλδημοκρατικών κομμάτων με προτάσεις κοινού αγώνα για τα κοινά συμφέροντα της εργατικής τάξης δεν σημαίνει με κανένα τρόπο μια υποχώρηση. Το αντίθετο, πρόκειται να προετοιμάσει το δρόμο για να κερδίσουμε την πλειοψηφία της εργατικής τάξης στον κομμουνισμό ώστε να καταστεί δυνατή η πρόοδος του κομμουνιστικού κινήματος. Δηλαδή, προϋπέθεται την ύπαρξη ενός κομμουνιστικού κόμματος, εγώ θα πω ενός επαναστατικού κόμματος γενικά, για να μην το στενεύουμε, ας πούμε, και προσπαθούσε να αποσπάσει τις μάζες που ήταν οργανικά κατά κάποιο τρόπο μέχρι τότε ενταγμένες, στρατευμένες στα σοσιαλδημοκρατικά ρεφορμιστικά κόμματα. Αυτό, με ένα πρόγραμμα στόχων, πήγαιναν μαζί αυτά, το οποίο είχε αντικαπιταλιστικές διεκδικήσεις, οι οποίες όμως ήταν κατανοητές από εκείνες τις μάζες που δεν ακολουθούσαν το κομμουνιστικό κόμμα. Οπότε με αυτή τη λογική ήθελε κατά κάποιο τρόπο να αποκαλύψει την ανεπάρκεια των ηγεσιών. Προϋπέθεται επίσης, έτσι πρέπει να το πω, είναι δεδομένο αυτό, την ανεξάρτητη ύπαρξη και δράση αυτού, όπως που είπαμε προηγουμένως, του κομμουνιστικού κόμματος τότε ή ενός επαναστατικού κόμματος, θα πω εγώ, ή μετόπου ή οτιδήποτε άλλο, ας πούμε, όπως θέλουμε να το πούμε, γενικότερα. Επίσης, την ελευθερία κριτικής, η ανεξάρτητη αυτοτελής δράση και η ελευθερία κριτικής απέναντι, ας πούμε, στα μαζικά ρεφορμιστικά κόμματα κτλ. Κτλ. Μετά, το ζήτημα της εργατικής κυβέρνησης, όπως μπήκε τότε. Είπε και ο Χρήστος κάποια πράγματα. Έγινε πολλή συζήτηση, αναφέρεται στο βιβλίο, και πολλές διαμάχες. Τι σημαίνει αυτός ο όρος? Κάποιοι, ας πούμε, η αριστερή τάση στο Κομμουνιστικό Κόμμα Γερμανίας το θεωρούσε απλά ένα λεκτικό παιχνίδι. Δηλαδή, είναι η μετάφραση, όπως λέγανε, από τα λατινικά της δικτατορίας του προλεταριάτου, γιατί λατινικά είναι αυτά, ας το πούμε έτσι, στη σύγχρονη γλώσσα που καταλαβαίνει η εργατική τάξη. Δηλαδή αυτό σήμαινε και είναι ένας τρόπος να γίνει κατανοητό. Δεν ήταν βέβαια ακριβώς έτσι και σωστά, ήταν ένας δρόμος, ένας τρόπος, όχι υποχρεωτικός όπως έλεγε και αναπόφευκτος ο Ράντεκ, αλλά εν πάση περιπτώσει υπήρχε αυτή η δυνατότητα.
πριν ακόμα υπάρχει η ορίμανση των συνθήκων που λέμε για την Επανάσταση, ήταν ένας δρόμος όταν ήταν δυνατή η κατάκτηση μιας κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας από εργατικά κόμματα που είχαν κάποιες σοσιαλιστικές διακηρύξεις και επαγγελίες. Δοκιμάστηκε αυτός ο δρόμος, έτσι, σε δύο περιοχές της Γερμανίας, στη Σαξονία και στη Θουρκία. Τώρα, καταρχήν, και η εργατική κυβέρνηση αυτή είχε κάποιους όρους. Δεν ήταν και αυτό, πώς να το πω, όπως χρησιμοποιήθηκε πολλές φορές σήμερα και χρησιμοποιείται και σε όλο τον κόσμο. Ας πούμε, μια αριστερή κυβέρνηση ή μια εργατική κυβέρνηση, έτσι, χωρίς περιεχόμενο. Πάμε σελίδα 107. Εγώ πάω by the book, που λένε. Λοιπόν, σε αυτό το και περιγράφει το πρόγραμμα, το κυβερνητικό πρόγραμμα, το κοινό πρόγραμμα μιας κυβέρνησης, μιας τέτοιας κυβέρνησης, όπως έμπαινε συγκεκριμένα για τη Σαξονία και τη Θουρκία. Σε αυτό το στάδιο, πολιτικά, του συνθήματος εργατικής κυβέρνησης πρέπει να ανταποκρίνονται οι μεταβατικές διεκδικήσεις που καθορίζουν και αυτό που θα έπρεπε να είναι ένα τέτοιο πρόγραμμα και αυτό που οι μάζες θα πρέπει να αποσπάσουν μέσα από τους δικούς τους αγώνες πριν από τη δικτατορία του προλεταριάτου. Δήμευση των πραγματικών αξιών και πλειοψηφική συμμετοχή του κράτους σε όλες τις επιχειρήσεις. Ενοποίηση της βιομηχανίας σε ενιαία καρτέλ υπό τον έλεγχο των εργαζομένων μέσω των εργοστασιακών επιτροπών. Κατάργηση του τραπεζικού, τεχνικού και εμπορικού απορρίτου. Καθιέρωση κρατικού μονοπωλίου για τον εφοδιασμό σε τρόφιμα και εισαγωγή δελτίου υπό τον έλεγχο των εργαζομένων. Κρατικό μονοπόλιο του εξωτερικού εμπορίου και του τραπεζικού συστήματος υπό τον έλεγχο των εργαζομένων. Ασκούμενο ιδιαίτερα από τους εργαζόμενους των τραπεζών. Το πιο σημαντικό τελικά, αυτό που αποδείχτηκε, καταρχήν οι σοσιαλδημοκράτες, οι αριστεροί σοσιαλδημοκράτες και στη Σαξονία και στην Θουρκία συμφωνήσανε σε ένα τέτοιο πρόγραμμα. Ανέχτηκαν επίσης και τις προλεταριακές εκατονταρχίες που ήταν, ας πούμε, κάποια οργανωμένα ημιστρατιωτικά σώματα στα οποία συμμετείχαν βέβαια οι επαναστάτες εργάτες και κομμουνιστές αλλά και αριστεροί σοσιαλδημοκράτες. Βέβαια, σχεδόν άοπλα, έτσι. Είχαν φτιαχτεί, είχαν λόχους, τάγματα κτλ. Κόκκινα περιβραχιόνια, τουφέκια δεν είχαν, μόνο έτσι, πώς να το πω, σποραδικά. Συμφωνήσανε σε αυτά. Πού δεν συμφωνήσανε, σε καμία περίπτωση. Δεν συμφωνήσανε, υπόθηκε κιόλας, στο να έχουν ένα κεντρικό συνεξουσιαστικό ρόλο, κατά κάποιο τρόπο ας πούμε, τα εργοστασιακά συμβούλια. Δηλαδή, απέναντι στην πρόταση ότι να ομοσπονδιοποιηθούν πρώτα και να ανοποιηθούν γιατί ήταν οργανωμένα αναεπιχείρηση που αυτό είχε γίνει, αλλά και δεύτερον να έχουν συνδιοίκηση, συνεξουσία κατά κάποιο τρόπο, διαδική εξουσία να το πούμε, εκτός από την εκλεγμένη κυβέρνηση, ακόμα και για την αντιμετώπιση των παραστρατιωτικών, φασιστικών, πρωτοφασιστικών ας πούμε τότε σωμάτων, των Freikorps, η Μαύρη Reichswehr, πρώην αξιωματικοί του στρατού και τα λοιπά, να πούμε, ή και ενεργεία όλα αυτά, είπανε το εξής: θα τα κάνουμε όλα εμείς. Υπάρχει κυβέρνηση εκλεγμένη, νόμιμη συνταγματική, υπάρχει και βουλή επίσης εκλεγμένη και στις δύο επαρχίες Σαξονία Θουρκία. Εμείς θα τα κάνουμε όλα. Και τους καπιταλιστές, έτσι, θα τους τσακίσουμε, θα τους μειώσουμε τα κέρδη, θα τους φορολογήσουμε κτλ. Και τους παραστρατιωτικούς, θα τους περιορίσουμε, θα τους αφοπλίσουμε κτλ. Φτάνουμε εμείς. Δεν χρειάζεται οτιδήποτε άλλο συνδιαχείριση, ας το πούμε έτσι, με τα συγκεντροποιημένα εργοστασιακά συμβούλια. Και όταν έφτασε ο κόμπος στο χτένι, γιατί είπανε, εμείς μένουμε στα πλαίσια του συντάγματος και των νόμων. Έχει σημασία αυτό. Ήρθε κάποια στιγμή η ώρα που απέναντι στον επαναστατικό αναβρασμό που υπήρχε, λέει η κεντρική κυβέρνηση, αλλά και ο στρατιωτικός διοικητής της Σαξονίας, ότι μέχρι εδώ ήτανε. Η αστυνομία της Σαξονίας
δεν θα υπακούει πια στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης, ας το πούμε έτσι, της κυβέρνησης, θα υπακούει σε μένα. Γιατί υπάρχει κατάσταση εξαίρεσης εδώ, τώρα μην τα συζητάμε, να πούμε, η κατάσταση έχει εκτροχιαστεί, αυτό. Μετά αποφάσισε η κεντρική κυβέρνηση της Γερμανίας, η Ομοσπονδιακή, ότι και η ίδια η κυβέρνηση της Αξονίας, ας πούμε, και της Τουρκίας, αλλά κυρίως της Αξονία παίχτηκε το παιχνίδι, δεν μπορεί να, δεν είναι νόμιμη πια, να το πούμε έτσι. Είναι η ίδια πια μέρος του προβλήματος και όχι της λύσης. Γιατί συμμετέχουν οι κομμουνιστές και τα λοιπά, που είναι δεδομένο ότι θέλετε να ανατρέψουμε και τα λοιπά και τα λοιπά. Άρα με έναν τρόπο καθερείται. Και ορίσανε και την ημερομηνία, ας πούμε. Μία ημερομηνία του Οκτώβρη, ότι από αυτή τη μέρα, δεν θυμάμαι, δεν πάβει η εξουσία και διορίζουμε εμείς ένα προσωρινό, ας πούμε, κάτι κυβερνήτη και τα λοιπά, και μετά βλέπουμε. Λοιπόν, τότε και τότε οι αριστεροί σοσιαλδημοκράτες που είχαν την πλειοψηφία, ενώ προφανώς και παραβιαζόταν το Σύνταγμα και η νομιμότητα, εν πάση περιπτώσει, από την απέναντι πλευρά, ας πούμε, της αστικής τάξης, της κεντρικής κυβέρνησης, δηλαδή της Γερμανίας και του στρατού, αρνήθηκε να καταφύγει στα όπλα, να εξοπλίσει τις προλεταρικές εκατονταρχίες, να αρνηθεί να παραιτηθεί κτλ. Κτλ. Είναι και αυτό με έναν τρόπο ένα δείγμα που δείχνει ότι ακόμα και καλές προθέσεις, που αυτοί δεν είχαν και που καλές προθέσεις είχαν, απλά αυτά ήταν τα όρια τους. Να έχει μια τέτοιου τύπου κυβέρνηση, αν δεν υπάρχει μια αποφασιστικότητα σε αυτούς που είναι έξω από την κυβέρνηση. Δηλαδή, στη συγκεκριμένη περίπτωση, ας πούμε, στα εργοστασιακά συμβούλια που ήταν εκλεγμένα, όπως και επίσης και στις προλεταρικές εκατονταρχίες, να πάρουν αυτή την κατάσταση στα χέρια τους, η υπόθεση είναι χαμένη. Αυτό φάνηκε και στη Χιλή το 1973 κτλ. Τώρα, φτάνουμε στο σήμερα. Λέω τώρα εγώ, έτσι. Ποια είναι η εφαρμογή ενός ενιαίου μετόπου. Τότε, σήμερα, η ύπαρξη ενός επαναστατικού κόμματος ή μιας επαναστατικής αριστεράς γενικότερα είναι υπό αμφισβήτηση. Και είναι παγκόσμιο φαινόμενο αυτό. Είναι είτε ανύπαρκτη, είτε σε αδυναμία, εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων. Θα πω εγώ ένα τώρα παράδειγμα που μου ήρθε, ας πούμε, η Αργεντινή. Οι επαναστάσεις, είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε, είναι μια πραγματικότητα μέσα στην οποία ζούμε. Δεν γίνονται. Δεν υπάρχει κάποιο επαναστατικό παράδειγμα, κάποια πρόσφατη επανάσταση, ας το πούμε έτσι. Οι νεότερες γενιές έχουν μεγαλώσει σε αυτό το κλίμα, χωρίς να καταλαβαίνουν, βέβαια, ας πούμε, υποχρεωτικά την απουσία τους ή την έλλειψή τους. Εγώ, ας πούμε, όταν έγινε η επανάσταση στην Νικαράγουα το 79, ήμουν 12 χρόνων. Ναι. Έκτοτε δεν έχει γίνει τίποτα. Και αν πάμε και λίγο πιο πίσω, γιατί η Νικαράγουα είναι πολύ μακριά και δεν μπορεί να αποτελέσει κάποιο παράδειγμα, ας το πούμε έτσι, για μια χώρα του αναπτυγμένου καπιταλισμού, η τελευταία π.χ. επανάσταση στην Ευρώπη ήταν ο Ελληνικός Εμφύλιος το 49. Μετά τίποτα. Γίνανε πολλά. Το τίποτα είναι απόλυτο, έτσι, και μηδενιστικό. Γίνανε πάρα πολλά. Κινήματα, ο Μάης του 68, η Πορτογαλία το 74-75, το Πολυτεχνείο το 73 στην Ελλάδα και όλο το ριζοσπαστικό κίνημα της μεταπολίτευσης. Αλλά επανάσταση στην κυριολεξία της, κοινωνική επανάσταση εννοείται, δεν έγινε. Και δεν έχει γίνει έκτοτε τέτοια κοινωνική επανάσταση σε όλο τον κόσμο. Επομένως, η έλλειψη επαναστατικής αριστεράς, η αδυναμία της τουλάχιστον, είναι το βασικό στοιχείο του ενιαίου μετόπου, ας πούμε, όπως διάβασα και προηγουμένως, χωρίς το οποίο δεν υπάρχει νόημα, κατά κάποιο τρόπο, εφαρμογή, ας πούμε, για αυτό που λέγανε τότε ενιαίο μέτωπο. Υπάρχει ένα άλλο στοιχείο, ας πούμε, το άλλο στοιχείο τότε, τα μαζικά, ρεφορμιστικά, σοσιαλδημοκρατικά κόμματα κτλ. Πού είναι αυτά σήμερα? Σήμερα υπάρχουν, προφανώς, υπάρχει περιραίων κυρίαρχος ρεφορμισμός. Υπάρχουν και ρεφορμιστικά κόμματα, ας πούμε, πολύ διαφορετικού τύπου από τα τότε. Δεν έχουν όμως
πιστούς και οργανωμένους οπαδούς. Δεν είναι στρατός όπως είχαν τότε οι σοσιαλδημοκράτες, έναν εργατικό στρατό ας πούμε κτλ. Επομένως δεν υπάρχει ζήτημα να, πώς να το πω, να συμμαχήσουμε με μια ηγεσία, γιατί η ηγεσία έχει τους πιστούς και έτσι θα αποκτήσουμε πρόσβαση στους πιστούς. Δεν υπάρχουν οι πιστοί. Υπάρχουν κυρίως ψηφοφόροι. Αυτούς τους βρίσκουμε εκεί που μπορούμε να τους βρούμε. Εκεί που δουλεύουν, μένουν κτλ. Κτλ. Ένα στοιχείο. Επίσης, η κυβερνώση αριστερά σήμερα είναι δύσκολο να αποδείξεις την ασυνέπειά της. Ότι, ρε παιδιά, υποσχεθήκατε αυτά, επαγγέλλεστε αυτά, αλλά δεν τα κάνετε. Δεν τα κάνατε. Ιδίως τα τελευταία χρόνια δεν υπόσχονται τίποτα. Αυτή δηλαδή, αυτά τα παραδείγματα που έδωσα προηγουμένως, ας πούμε, ο Λούλα στη Βραζιλία, ξέρω εγώ, έτσι. Ο Γουστάβο Πέτρο στην Κολομβία. Δεν υπόσχονται κάποιες κοινωνικές μεταρρυθμίσεις. Δεν υπόσχονται ότι θα φορολογήσουν το κεφάλαιο. Ας το πούμε έτσι, λέω κάτι απλό. Δεν υπόσχονται ότι θα δώσουν ένα κομμάτι εξουσίας, λαϊκή εξουσία με κάποιο τρόπο, στους από κάτω, στους φτωχούς, όπως και αν τους λέμε. Οπότε δεν μπορείς μετά να αποδείξεις ότι δεν κάνατε αυτά που υποσχεθήκατε. Ένα πράγμα υπόσχονται. Ότι θα είμαστε καλύτεροι από τον προηγούμενο. Αυτό δεν λέει και τίποτα. Δηλαδή το να πεις ότι κάποιος είναι καλύτερος από τον Μπολσονάρο, οποιοδήποτε μπορεί να είναι καλύτερος από τον Μπολσονάρο, να το πω πολύ απλά. Δεν λέει και τίποτα αυτό. Άρα και αυτό θέλει μια αλλαγή. Επομένως, υπάρχει ένα ερώτημα. Γιατί εμείς συζητάμε για τις επαναστάσεις του παρελθόντος, έτσι. Τι κάνουμε σήμερα, τι μένει σήμερα. Υπάρχει, ή να το πω αλλιώς, τι νόημα να έχεις, να είσαι επαναστάτης σήμερα, ας το πούμε έτσι, όταν δεν είναι η επανάσταση κάτι από το ορατό, κάτι επί του παρόντος, δεν μας χτυπάει την πόρτα κατά κάποιο τρόπο. Υπάρχει η απάντηση, βέβαια, ας πούμε ο Τσε Γκεβάρα είχε δώσει μια απάντηση στο καιρό του, βέβαια, σε άλλες συνθήκες. Λέει, οι επαναστάτες είναι αυτοί που κάνουν τις επαναστάσεις. Είναι πολύ απλό. Όποιος είναι επαναστάτης, σας κάνει μια επανάσταση. Δεν πολύ συμφωνώ, να το πω πολύ απλά, ας πούμε, έτσι. Και για την ακρίβεια δεν θα συμφωνούσε κανένας από αυτούς που πρωταγωνιστούσαν, ας πούμε, τους κομμουνιστές ή επαναστάτες ηγέτες την περίοδο του 23. Γιατί προφανώς οι επαναστάσεις δεν είναι φυσικά φαινόμενα, δεν γίνονται, δεν ξεσπάνε, έτσι όπως πολλές φορές λέμε, τις κάνουν κάποιοι, αλλά παρά τα αυτά δεν τις κάνουν με το έτσι θέλω, οπουδήποτε και οποτεδήποτε. Άρα δεν είναι τόσο απλό το ερώτημα. Για να τελειώσω, αν αναρωτηθούμε, ψάξουμε για ένα καθήκον, κάτι να κάνουμε, βρε παιδί μου, στις σημερινές συνθήκες που δεν πρόκειται να γίνει επανάσταση, ας πούμε, ούτε φέτος, πότε, το καλοκαίρι, το φθινόπωρο, ούτε του χρόνου, να το πω πολύ απλά. Δεν είναι απλό το θέμα, ας πούμε, στην Ελλάδα όπως και σε κάποια ευρωπαϊκή χώρα, δεν ξέρω. Όσο καταστάσεις και αν υπάρξουν, ας το πούμε έτσι, φτώχειας, λιτότητας, αντεργατικής επίθεσης κτλ, αυταρχισμού από μια κυβέρνηση σαν τη δικιά μας κτλ, τι κάνουμε σήμερα. Κατά κάποιο τρόπο να υψώσουμε κάπως από όλα τα στοιχεία που υπόθηκαν προηγουμένως για μια επαναστατική τακτική, να υψώσουμε κάποια θεμέλια, να χτίσουμε. Δηλαδή, καταρχήν, πρέπει να επανέλθει η επαναστατική απειλή. Πώς θα έρθει αυτή? Να γίνουν επαναστάσεις ξαφνικά σε όλο τον κόσμο, σαν παραδείγματα κτλ. Δεν γίνεται αυτό έτσι. Μπορεί όμως να φτιαχτεί κουτσά στραβά και ανάποδα μια επαναστατική αριστερά. Αυτό είναι κάτι εφικτό. Μπορεί να γίνει επί των ημερών μας. Δεν είναι κάτι εύκολο, αλλά μπορούμε τουλάχιστον κάτι εκεί, κάπως εκεί, να συμβάλλουμε. Όσοι, ας πούμε, δεν ενδιαφερόμαστε για ιστορικούς λόγους, να το πω πολύ απλά, ακαδημαϊκά, ας πούμε, έτσι, για τις επαναστάσεις του παρελθόντος. Και μαζί πάει και αυτό επίσης, ας πούμε, γιατί οι επαναστάσεις έχουν και ένα σκοπό. Μία άλλη κοινωνία, πρέπει να μπει και αυτό στην ατζέντα, αλλιώς τίποτα δεν έχει νόημα, ας πούμε. Μία κομμουνιστική ελπίδα, μία κομμουνιστική προοπτική. Χωρίς αυτό, χωρίς ένα φάντασμα κατά κάποιο τρόπο, ας πούμε, όλα τα υπόλοιπα, οι καθημερινοί αγώνες, η άμυνα, η αντίσταση κτλ. Τα μέτωπα πάσης φύσεως
έχουν λίγο νόημα, μικρό νόημα, για να μην το πω πιο απόλυτα. Αυτά. Ωραία. Έχουν ακουστεί πολλά και σημαντικά πράγματα. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει έτσι μια ανταλλαγή και μια διαπάλη απόψεων για να προχωράει δηλαδή η συζήτηση ιδεολογική ή πολιτική. Δεν υπάρχει χρόνος για μια εξαντλητική αναφορά σε όλα τα ζητήματα που έχουν μπει. Θα αναφερθώ σε 3-4 και πολύ περισσότερα θα βρει όποιος έχει την όρεξη και τη διάθεση να ασχοληθεί με αυτό το, ξαναλέω, πολύ σημαντικό βιβλίο. Εντάξει, το πρώτο υπόθηκε και από τους άλλους δύο συντρόφους. Χρειάζεται μια προσοχή, δηλαδή όλα αυτά τα διδάγματα από την ιστορία του εργατικού και επαναστατικού κινήματος είναι χρήσιμα, είναι πολύ χρήσιμα. Δεν πρέπει να είμαστε έτσι αγνωστικιστές, ότι τίποτα δεν έχουμε να μάθουμε από όλο αυτό το παρελθόν. Ασφαλώς χρειάζεται από εκεί και πέρα μια συγκεκριμένη προσοχή στη μεταφορά τους, στη χρήση τους σήμερα. Γιατί σήμερα οι καταστάσεις είναι πολύ διαφορετικές. Δηλαδή σε όλο τον κόσμο η εργατική τάξη είναι πάρα πολύ διαφορετική. Δεν είναι γενικά οργανωμένη, όχι μόνο δεν είναι οργανωμένη σε αριστερά ρεφορμιστικά κόμματα με αναφορά το σοσιαλισμό, όπως ήταν η σοσιαλδημοκρατία κτλ. Απλά να θυμηθούμε ότι η γερμανική σοσιαλδημοκρατία αφαίρεσε όχι το σοσιαλισμό, τη δικτατορία, το προλεταριάτο από το πρόγραμμά της μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Δηλαδή τυπικά πάλευε για μια δικτατορία του προλεταριάτου. Έτσι, για να αντιληφθούμε λίγο το μέγεθος της αλλαγής. Και σίγουρα πρέπει να αποφύγουμε το λάθος να κάνουμε αναλογίες ότι διάφοροι σχηματισμοί υπόθηκαν και ορισμένοι, Μελανσόν, Λούλα και άλλοι, τώρα δεν είναι ο χρόνος εδώ, έχουν κάποια ομοιότητα ή αναλογία με την κλασική σοσιαλδημοκρατία ή με τα κλασικά ρεφορμιστικά κόμματα. Λίγο πολύ, για να μην αφήσω σκιές, θα πω ότι πάνω κάτω δεν μπορούμε να βρούμε σήμερα κλασικό ρεφορμισμό περίπου πουθενά στον κόσμο, με κάποιες πολύ λίγες εξαιρέσεις, που να έχει δηλαδή το σύνολο των αναφορών, της ιδεολογίας, του προγράμματος και των σχέσεων με τις μάζες, που είναι σημαντικό. Δηλαδή η σοσιαλδημοκρατία, ο ρόλος που τη συζητάμε, λέμε ένα εκατομμύριο μέλη, όχι ένας όμιλος κάποιων που συζητάνε έτσι. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι όλα αυτά τα ζητήματα του ενιαίου μετόπου, της εργατικής κυβέρνησης κτλ. Χρειάζονται μια ιδιαίτερη προσοχή. Γιατί από τους κορυφαίους επαναστάτες που μπήκαν στη συζήτηση αποτελούσαν μια τακτική. Δηλαδή ήταν ένα εργαλείο που πρέπει να δεις πότε, πώς και με ποιο τρόπο θα το χρησιμοποιήσεις. Δηλαδή, για παράδειγμα, μπορεί να υπάρχουν συνθήκες, και σήμερα είναι πολλές φορές, που δεν έχει νόημα η κλασική μορφή του ενιαίου μετόπου που συμμαχούν δύο μεγάλα εργατικά ρεφορμιστικά κόμματα. Έτσι. Έχει όμως νόημα μια πολιτική σταθερού προσανατολισμού στην οικοδόμηση της ενότητας των εργαζομένων, σε κοινές δράσεις για να αποφευχθούν, ας πούμε, αριστερισμοί ή διασπάσεις οι οποίες ταλαιπώρησαν, το είπα κιόλας, κατά ένα πολύ μεγάλο διάστημα και το ΚΚ Γερμανίας όταν φτιάχτηκε, ακόμα και όταν κέρδισε δηλαδή τους μισούς από το ανεξάρτητο κόμμα και έγινε ένα κόμμα σχεδόν 500.000 μελών, για αρκετό διάστημα έτσι ταλαιπωρήθηκε αρκετά από υπεραριστερές αντιλήψεις που αργότερα διορθώθηκαν με την επίμονη παρέμβαση του Λένιν, του Τρότσκι, των οδηγιών της Κομμουνιστικής Διεθνούς κτλ. Αυτές οι τακτικές λοιπόν είναι χρήσιμες, δεν πρέπει να τις κλωτσάμε, γιατί αν δεν τις υιοθετούμε είμαστε έτσι λίγο διασπαστικοί και σεχταριστές, να το πω έτσι λίγο απλά. Έχουν όμως και κινδύνους από τα δεξιά, δηλαδή από την υπερβολική προσκόλληση σε αυτές. Για παράδειγμα, ήταν πάρα πολύ σωστό το γεγονός ότι μετά από το τρίτο συνέδριο της Κομμουνιστικής Διεθνούς, τα έχει μέσα το βιβλίο, το ΚΚ Γερμανίας προσανατολίζεται αυτό το σύνθημα προς τις μάζες, να κερδίσει τις μάζες, και εφαρμόζει αυτές τις πολιτικές του ενιαίου μετόπου, μια ενωτική πολιτική δηλαδή, για να το πούμε με πιο απλά λόγια, και καταφέρνει να αυξήσει πολύ σημαντικά και να γίνει υπολογίσιμη δύναμη από κάπως πιο μικρή σε βάρος των σοσιαλδημοκράτων. Αλλά το σημείο κλειδί είναι ότι αυτό ήταν ένα εργαλείο για να υπερφαλακιστούν οι ρεφορμιστές, όχι για να προσκοληθείς
πάνω τους, ας πούμε, με τη μάταιη η ελπίδα μιας αιώνιας ενότητας. Έτσι, τολμώντας έτσι λίγο μία άποψη, αυτό ήταν το πρόβλημα και με αυτές τις κυβερνήσεις, τη Σαξονία και τη Θουρυγκία. Δηλαδή, η έννοια της εργατικής κυβέρνησης ήταν σωστή, αλλά η ελπίδα ότι ντε και καλά δεν πρέπει να τα σπάσουμε με τους αριστερούς σοσιαλδημοκράτες, αποδείχτηκε ένα φρένο στην πράξη. Αυτό μας ανοίγει σε ένα άλλο κεφάλαιο που θέλω να αναφερθώ. Προσπάθησε η κομμουνιστική διεθνής να καθοδηγήσει την πορεία του ΚΚ. Έτσι. Είναι γεγονός ότι δεν τα κατάφερε μέχρι το τέλος. Οι λόγοι γι' αυτό είναι δύο. Ο πρώτος βασικός λόγος, θα αναφερθώ μετά, είναι ότι σχηματίστηκε αργά το ΚΚ Γερμανίας και άρχισε να οριμάσει με τις δικές του δυνάμεις. Αυτό δεν μπορείς να το φτιάξεις μέσα στο φούρνο μικροκυμάτων. Μία ηγεσία. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι το κρίσιμο έτος 23, έτσι, εντάξει, η έκβαση της Επανάστασης δεν ήταν απόλυτα σίγουρη, έτσι, αλλά τέλος πάντων έπρεπε να δοκιμαστεί η Επανάσταση, ενώ ο Τρότσκι συγκεκριμένα πιέζει για να οριστεί μια ημερομηνία για την εξέγερση στη Γερμανία, βλέποντας δηλαδή ακριβώς αυτό το δρόμο που έχει πάρει η κεντρική εξουσία να διαλύσει και τις εργατικές κυβερνήσεις και να αφοπλίσει το εργατικό κίνημα κτλ. Αυτό το πράγμα διαρκώς συναντάει εμπόδια από την πλευρά της κομμουνιστικής διεθνούς και των πολσεβίκων στη Ρωσία. Γιατί έχει αρχίσει δυστυχώς η πάλη της περίφημης τρόικας Ζινόβιεφ, Κάμενεφ, Τρότσκι, Στάλιν, συγχωρείτε, ενάντια στον Τρότσκι. Δηλαδή, δεν μπορούμε να πούμε ότι εκεί παίχτηκε, αλλά οπωσδήποτε είναι ένας παράγοντας που επιβάρυνε. Ένας παράγοντας που επιβάρυνε, δείχνει έτσι και το ρόλο που παίζει και η αποφασιστικότητα μιας ηγεσίας σε ορισμένες κρίσιμες στιγμές. Για να κλείνω, πολλές φορές μελετάνε οι νεότεροι αγωνιστές αυτή την περίοδο, κυρίως έχοντας κατά νου το βιβλίο του Λένιν, ο Αριστερισμός, το οποίο φυσικά ισχύει και εξηγεί γιατί είναι απαραίτητη η τακτική του ενιού μετόπου και δεν πρέπει να κάνουμε διάφορες, ας πούμε, σεχταριστικές και διασπαστικές αχλαμάρες. Καλό είναι όμως να μελετιούνται μαζί και τα μαθήματα του Οκτώβρη του Τρότσκι, που λέει ότι μπορεί να προσκοληθείς υπερβολικά σε μια ήρεμη οικοδόμηση της ενότητας και της πλειοψηφίας, με το σκεπτικό ότι κατακτάς τις μάζες και να χάσεις μια επαναστατική στιγμή όταν αυτό αρχίζει πια να ξεπερνάει τα συνήθη όρια της δουλειάς. Αυτό έγινε στη Γερμανία από το, δεν θυμάμαι ακριβώς τις ημερομηνίες, από την πτώση της κυβέρνησης Κούνο, έτσι κάπου στα, ναι, το 22-23, και γι' αυτό δεν ήταν και έτοιμο το ΚΚ Γερμανίας να δράσει αυτόνομα την κρίσιμη στιγμή. Λοιπόν, κλείνοντας, βγαίνει ένα συμπέρασμα από τον Μπρουέ, ότι τέλος πάντων όποιος σκέφτεται την υπόθεση μιας σοσιαλιστικής επανάστασης και κατ' επέκταση ενός επαναστατικού κόμματος, καλό είναι αυτό το πράγμα να το ξεκινήσει έγκαιρα. Δηλαδή δεν φτιάχνονται και εκπαιδεύονται την τελευταία στιγμή τα απαραίτητα εργαλεία, και εργαλεία δεν είναι μόνο τα όπλα, είναι έτσι μια ηγεσία με ξεκάθαρη πολιτική προοπτική. Και να κλείσω, φίλοι και συναγωνιστές, με το εξής. Το βιβλίο του Μπρουέ για μας νομίζω έχει και μία ακόμα αξία. Εντάξει, ο Μπρουέ είναι ένας μαρξιστής ιστορικός μιας άλλης γενιάς, ανδρώθηκε δηλαδή στα επαναστατικά κινήματα μετά τον πόλεμο. Μπορεί κανείς να δει και το βιογραφικό, ήταν και ενεργός και συνδικαλιστικά δηλαδή, και δεν έκρυβε την επαναστατική του ιδιότητα, πράγμα το οποίο του είχε στοιχήσει και στην ακαδημαϊκή αναγνώριση του έργου του. Έτσι όμως ανοίγει ένας δρόμος για κάτι ουσιαστικό. Νομίζω ότι αυτή η οπτική που βάζει στην ανάλυση της τάξης, τα κόμματα, τις πολιτικές, τα προγράμματα κτλ. Είναι σήμερα κάτι πάρα πολύ ουσιαστικό για την κατανόηση ενός κόσμου που έχει γίνει πιο σύνθετος και πιο χαοτικός, και στο οποίο δεν μπορεί δυστυχώς να μας βοηθήσει αυτός ο, ας τον ονομάσω, αναθεωρητισμός της ιστορίας, που βλέπει τα πάντα μέσα από ένα πρίσμα, ένα δικαίωμα εδώ, μία ιδιαιτερότητα ή ταυτότητα εκεί, και πάει λέγοντας. Και από αυτή την άποψη, ειδικά τους νέους αγωνιστές που αναζητούν και ένα δρόμο για να διαβάσουν και να μελετήσουν ή και να γράψουν, γιατί όχι κάτι διαφορετικό, είναι απαραίτητο να μελετηθούν οι βιβλία όπως αυτό.
και εγώ δύο λόγια να πω. Ξεκινάω με το εξής. Αναφέρθηκε προηγουμένως ο Βάμπης για την κατάληψη του Ρούρ από τους Γάλλους και το πώς τέθηκαν και ζητήματα πλέον εθνικού τύπου. Πώς τέθηκε το εθνικό ζήτημα. Κατά τη γνώμη, μεγαλύτερη σημασία έχει να καταλάβουμε το πόσο άσχημα πήγε αυτή η ιστορία. Δηλαδή ότι τιθέμενο το εθνικό ζήτημα βγήκε σε μια κατάσταση εθνικομπολσεβικισμού, όπως ονομάστηκε, μια πτέρυγας του κινήματος που ευτυχώς δεν έζησε πολύ, αλλά έφτασε στο σημείο να πιστεύει ότι θα μπορούσε να συμμαχήσει και με τους προναζιστές, προκειμένου να τα βάλει με τους Γάλλους. Τόσο καλά. Υπήρχε το περίφημο επεισόδιο Σλάγκετερ εκείνη την εποχή, δηλαδή ένας ναζίστας ο οποίος σκοτώθηκε από τους Γάλλους, έγινε ύμνος του ναζιστικού κόμματος και ο Σλάγκετερ θεωρήθηκε από κάποιους στο εσωτερικό του κομμουνιστικού κινήματος που θα μπορούσε να ήταν ενιαίο σύμβολο προκειμένου να δοθεί αυτή η εθνική μάχη. Το λέω αυτό για να πω χίλιες φορές ότι ο διεθνισμός είναι τόσο μεγάλο καθήκον που πρέπει να ξεκινάμε από αυτόν. Δεν έβλαψε ποτέ τόσο όσο οι πατριωτισμοί. Ποτέ δεν έβλαψε τόσο όσο οι πατριωτισμοί. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε πολύ πολύ προσεκτικοί με αυτά τα πράγματα, γιατί τελευταία έγινε αυτή η συζήτηση και στην Ελλάδα, έτσι. Ξέρουμε ότι τα μνημόνια και τα λοιπά παίχτηκαν ότι είναι γερμανική τάδε και δεν ξέρω τι και τα λοιπά. Ισχυρίζομαι ότι τα μνημόνια πρώτα απ' όλα ήταν ελληνική καπιταλιστική τάξη. Κυρίως ήταν αυτό. Και ήρθε να βοηθήσει πάρα πολύ καλά όλο το πλέγμα το θεσμικό μέσα στο οποίο εντάσσεται. Τελειώνω με αυτό. Θέλω να γίνει ξεκάθαρο κάτι. Γιατί τέθηκαν ζητήματα τα οποία δεν μπορούμε να τα συζητήσουμε τώρα αναλυτικά, ανοίξεις κάνουν. Το ενιαίο μέτωπο δεν ήταν κόλπο. Δεν ήταν κόλπο. Δηλαδή κάνουμε κάτι. Για να νομίσουν οι άλλοι ότι κάνουμε αυτό, αλλά κάνουμε κάτι άλλο και στο τέλος έρχονται μαζί μας. Δεν ήταν αυτό. Ήταν έντιμη προσπάθεια να ενωθεί η τάξη. Εντελώς. Και ήταν μια κατάσταση η οποία είχε και την κάτω και την πάνω πλευρά. Δηλαδή ένα τμήμα αριστερών, έλεγε μόνο από κάτω ενιαίο μέτωπο. Η άποψη στους διεθνούς ήταν παντού ενιαίο μέτωπο. Ότι δεν γίνονται αυτά τα πράγματα και δεν πρόκειται να προσέλθει κανένας αν δεν έχουμε. Να κρατήσουμε το εξής που είναι πολύ σημαντικό. Λέμε τώρα ποιοι ρεφορμιστές δεν υπάρχουν κτλ. Θα πω λίγα λόγια παρακάτω. Εκείνη την εποχή το ενιαίο μέτωπο αφορούσε τη σύνδεση των κομμουνιστών με τους σοσιαλδημοκράτες που είχαν δολοφονήσει τη Λούξεμβουργο. Για να καταλαβαίνουμε γιατί μιλάμε τώρα, έτσι. Δεν είχαμε να κάνουμε με το ΣΥΡΙΖΑ που έκανε το ένα και το άλλο. Είχαν δολοφονήσει τη Λούξεμβουργο. Και παρόλα αυτά, στο όνομα της τάξης η οποία πρέπει να ενδυναμωθεί κτλ., μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία. Παίρνουμε την πρωτοβουλία προκειμένου να υπάρξει αυτή τη διαδικασία. Κατά τη γνώμη μου, αυτό μας δίνει ένα μάθημα για το πώς αντιμετωπίζουμε τέτοια ζητήματα και ότι δεν υπάρχουν εγκλήματα καθοσιώσεως όταν κάνεις ταξική πολιτική. Πρέπει δηλαδή να αντιμετωπίζουμε στη συγκυρία τα πράγματα έχοντας μια στρατηγική αντίληψη από πριν. Εγώ νομίζω ότι σήμερα η ιδέα του ενιαίου μετώπου, που προφανώς έχει πολύ ειδικά χαρακτηριστικά που δεν μπορούμε τώρα να τα πούμε αναλυτικά, νήξεις λέω κάνω, βάζει σαν στόχο όχι να ενώσει αλλά να διαμορφώσει μια κατάσταση κρίσιμης μάζας. Δεν μπορούμε να πηγαίνουμε 50 από εδώ και 50 από εκεί. Αν δεν διαμορφωθεί μια κρίσιμη μάζα σε ένα πρόγραμμα το οποίο θα έχει μεταβατικό χαρακτήρα, θα είναι εύληπτο και θα μπορεί να γίνει όχημα μάχης σήμερα. Με τις δυνάμεις και τις δυνατότητες που σήμερα υπάρχουν, όχι κάποτε στο μέλλον, έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Ποιοι θα μπουν, ποιοι δεν θα μπουν, τι είναι αυτό, πόσο ρεφορμισμός, συζήτηση να γίνει πολύ. Αλλά κατά τη γνώμη μου αυτό είναι. Το επίδικο είναι αυτό δηλαδή, άμεσα. Δεν υπάρχει περίπτωση να έρθει καμιά επαναστατική στιγμή, αν δεν υπάρξει αυτή η κρίσιμη μάζα ανθρώπων που σκέφτεται, συζητάει και προωθεί τέτοια πράγματα. Και πάω τώρα στο ρεφορμισμό. Δεν έχουμε ρεφορμισμό του τύπου που είχαμε. Προσέξτε λίγο. Δεν έχουμε ρεφορμισμό του μεταπολέμου. Ο οποίος δεν ήταν ίδιος με τον ρεφορμισμό του Μεσοπολέμου, ο οποίος δεν ήταν ίδιος με τον ρεφορμισμό του 19ου αιώνα. Αυτά μετατοπίζονται. Το βασικό ζήτημα σήμερα δεν αφορά τις πολιτικές. Αφορά το πώς η βάση ενεργοποιείται, οργανώνεται αυτό το πράγμα. Είναι πιο πολύ το κάτω, δηλαδή παρά το πάνω σήμερα που έχουμε να συζητήσουμε. Εδώ λοιπόν έχει επιτεθεί μια τεράστια νίκη από το κίνημα. Έχει αποδιαρθρώσει, έχει νικήσει σε όλα τα μέτωπα. Ξεκινάμε από αυτό το σημείο. Το αντιλαμβανόμαστε ότι είναι έτσι. Ζούμε σε μια κατάσταση υπερκαπιταλισμού που για να τον αντιμετωπίσει θέλει πολύ 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 σοβαρά πράγματα. Θα σου πω ένα απλό παράδειγμα που δείχνει ότι οι πιο επαναστάτες στην εποχή μας είναι προβληματικοί.
είναι, προβληματικοί είμαστε, βάλτε όποιους θέλετε μέσα. Το κοινωνικό κράτος, στη διάρκεια του μεταπολέμου, η κομμουνιστική αριστερά το αντιμετώπιζε, η επαναστατική αριστερά το αντιμετώπιζε πάρα πολύ κριτικά. Πάρα πολύ κριτικά. Δεν το θεωρούσε το πετύχαμε και το υπερασπιζόμαστε κτλ. Θεωρούσε ήταν μεγάλο πρόβλημα. Ήταν πατερναλιστικό, ενέπλεγε με έναν ορισμένο τρόπο την τάξη και την απέτρεπε από άλλου τύπου πράξη. Τέτοιες ήταν οι κριτικές που γινόταν. Σήμερα οι πιο επαναστάτες υπερασπίζουν το κοινωνικό κράτος. Αυτό είναι το όριο στην πραγματικότητα της πολιτικής τους. Αυτό που λέγεται μεταβατικό πρόγραμμα, αν εξαιρέσει κάποια σημεία που δεν αφορά το άμεσο, είναι λίγο πιο πέρα, είναι η υπεράσπιση του κοινωνικού κράτους. Δημόσιο σχολείο, δημόσιο πανεπιστήμιο, δημόσια υγεία, αυτά είναι. Αυτά λοιπόν τα υπερρεφορμιστικά μιας ορισμένης εποχής, σήμερα οι υπερεπαναστάτες τα υπερασπίζονται. Υπάρχει ένα θέμα προβληματισμού σε σχέση με το συγκεκριμένο. Πρέπει να το σκεφτούμε πώς πάει το πράγμα και πώς μπορούμε άρα να το αντιμετωπίσουμε. Τελευταία κουβέντα. Υπόθηκε ο Λούλα και τα λοιπά, δεν διαφωνώ σε τίποτα σε ό,τι αφορά τα περιεχόμενα των πολιτικών που ασκούνται, δεν θα έμπαινα ποτέ στο κόμμα του Λούλα. Okay. Αλλά ο Μπολσονάρο έπρεπε να φύγει. Όπως επίσης, η Λεπέν δεν έπρεπε να βγει στη Γαλλία. Δεν έπρεπε να βγει. Δεν ήταν λάθος πολιτική λοιπόν όταν επαναστάτες στη Γαλλία έλεγαν μαυρίστε τη Λεπέν. Δεν ήταν λάθος πολιτική. Ήταν μια πολιτική προσαρμοσμένη σε συγκεκριμένες συνθήκες. Ο αντιφασισμός είναι πολύ μεγάλη προτεραιότητα για το εργατικό κίνημα. Και άρα ας δούμε λίγο και έτσι τα πράγματα. Τι υπερασπίστηκαν στην πραγματικότητα στη Γαλλία. Τη τρέλα. Έναν υπερακροκεντρό άθλιο κυριολεκτικά πρόεδρο των πλουσίων. Αυτό βγάλα στην πραγματικότητα. Αυτό προέκυψε στο δίλημα. Ας το συζητήσουμε λίγο όμως τα λάθος πολιτική να πεις όχι στη Λεπέν. Τη μαυρίζουμε τίποτα να μην βγει η Λεπέν. Προβληματισμός, νήξεις κάνω, ξαναλέω. Μπορεί να μην είχα και τη θέση, μπορεί στη Γαλλία να μην κάνουμε αυτό. Αλλά είναι κάτι που πρέπει να το σκεφτούμε. Είναι πράγματα που πρέπει να σκεφτούμε. Από αυτά θα ξεκινήσουμε προκειμένου να σκεφτούμε κι άλλα πιο προθυμένα στην συνέχεια και για τις επαναστάσεις και τα λοιπά. Αρκετά.